Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Πάω 24 στο Λίμπερο 107,4. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουλίου. Τη στιγμή που μιλάμε, διανύονται οι πρώτες στιγμές στην Ολλανδία στην εποχή του Αμπέλ Φερέιρα. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η προπόνηση. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά το Σταύρο από την Ολλανδία να μας πει τις πρώτες στιγμές του Πορτογάλου προπονητή. Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν φωτογραφίες στο ΠΑΟ 24 για να πάρετε κι εσείς μια καλύτερη γεύση με ήχο και εικόνα από τη γνωριμία του Πορτογάλου με τους προσβεστές του ΠΑΟΚ. Πώς τους υποδέχτηκε, τι τους είπε και γενικότερα οι πρώτες στιγμές, ξαναλέω, στην εποχή του Αμπέλ Φερέιρα. Κάθε ξεκίνημα κρύβει δυσκολίες, κάθε ξεκίνημα κρύβει ενδιαφέρον. Ο Σταύρος και η Ελένη είναι στην Ολλανδία για να μας μεταφέρουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Αργά χθες το βράδυ έφτασε στο ξενοδοχείο της ομάδας ο Πορτογάλος προπονητής. Σήμερα το πρωί φυσικά είναι κανονικά στη δουλειά του με την φόρμα του ΠΑΟΚ και σε λίγο θα ξεκινήσει η πρώτη προπόνηση στη Μεταλουτσέσκου εποχή. Υπάρχουν, ξαναλέω, πολλές ειδήσεις στο ΠΑΟΚ 24 και για τον Πορτογάλο και με φωτογραφίες, με βίντεο, οι συνεργάτες του, η πρώτη ομιλία, το καλωσόρισμα του στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και τι του ζήτησε σε πρώτη φάση εν όψη του πολύ δύσκολου και απαιτητικού μήνα που ακολουθεί μέχρι ο ΠΑΟΚ να μπει στη μάχη του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Σαφώς και έχει τεράστιο ενδιαφέρον και ποιες θα είναι οι πρώτες πινελιές που θα προσπαθήσει να βάλει ο Φερέιρα στο παιχνίδι του Δικεφάλου. Και φυσικά υπάρχει και αύριο το φιλικό με την Αλκμαρ, όπου θα έχουμε όλοι μας την ευκαιρία να δούμε το πρώτο δείγμα γραφής του Πορτογάλου, δύσκολα νομίζω, μέσα σε 24 ώρες. Αλλά σίγουρα θα έχουμε λίγο παραπάνω στραμμένη την προσοχή μας στους νέους ποδοσφαιριστές και τους νέους, όπως είναι ο Ροντρίγκο, όπως είναι ο Ζίφκοβιτς, όπως είναι ο Ντούγκλας Αουγκούστο και στους νέους μέσα αγωγικά που ξέρουμε τα προηγούμενα χρόνια, όπως είναι ο Λάμπρου, όπως είναι ο Χαρίσης, ο Κάτσε, όπως είναι ο Χατζησαΐας, πάντα σε μια προετοιμασία και στα πρώτα φιλικά έχει ενδιαφέρον περισσότερο να δούμε τα νέα πρόσωπα. Πάντα το καινούριο τραβάει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όπως όλα δείχνουν, το φιλικό θα μεταδοθεί από το ΠΑΟΚ TV. Κάπου διάβασα και ένα σχόλιο, έφυγε ο Λουτσέσκου, πήρε και τα τηλεοπτικά δικαιώματα μαζί του. Θα υπάρχει εικόνα, θα υπάρχει ήχος από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Αλκμαρ, που νομίζω θα έχει και αρκετό κόσμο στο γήπεδο, εκεί στην περιοχή του Άρνεμ, που θα γίνει το φιλικό με τους Ολλανδούς. Κάποια στιγμή είχαν φτάσει πολύ ψηλά η της Αλκμαρ. Τα τελευταία χρόνια, εντάξει, είναι περισσότερο κάπου στη μέση του βαθμολογικού πίνακα, μετάση προς τα πάνω. Σπουδαίο φιλικό αύριο στις 8, ΠΑΟΚ Αλκμαρ. Να πάρουμε μια γεύση από τον ΠΑΟΚ της νέας περίοδου. Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει πολλές μέρες από το τελικό της 11ης Μαΐου στο ΆΚΑ. Βέβαια το διάστημα πέρασε γρήγορα. Δεν πολύ καταλάβουμε πότε έφτασε το ημερολόγιο να δείχνει Ιούλιο. Και ο ΠΑΟΚ ξεκινάει επί της ουσίας σήμερα την προσπάθειά του για διατήρηση των κεκτημένων στην Ελλάδα και να κάνει επιτέλους αυτό το βήμα που τόσο κυνηγάει και τόσο θέλει ο κόσμος του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Όλες οι προσπάθειες ήταν επιτυχείς, οι περασμένες, αλλά μακάρι φέτος ο Δικέφαλος να μπει επιτέλους σε αυτό το κλαμπ του Champions League που το παρακολουθούμε μόνο από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες εδώ στην Θεσσαλονίκη. Λέω ότι ξεκινάει σήμερα η προετοιμασία γιατί εχθές ουσιαστικά οι παίκτες είχαν μια πρώτη γνωριμία με τα γήπεδα στα οποία θα βρίσκονται τις επόμενες δύο εβδομάδες. Ο Γιάννης Ομαΐδης έκανε την προπόνηση χθες, αλλά εδώ και λίγη ώρα, νομίζω έχει ξεκινήσει η προπόνηση τώρα που μιλάμε, είναι ο Αμπέλ Φερέιρα, είναι και οι συνεργάτες του. Μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 για να πάρετε μια πρώτη γεύση από τις πρώτες στιγμές
του 40χρονου Πορτογάλου προπονητή στο δικέφαλο. Αγάπη, τι γίνεται, βρήκε στον δρόμο. Σε Στεργιό τρέχει το ρεπορτάζ. Υπάρχουν εξελίξεις. Θα τις πούμε στην πορεία. Μάλιστα. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τώρα ακόμα. Ναι. Αλλά θα πούμε όλα στην πορεία. Είχα μια κουβέντα με ένα φίλο μου χθες. Ναι. Και λέγαμε πόσο τυχεροί ήμασταν. Ναι. Που έφυγε ο Λουτσέσκου Παρασκευή βράδυ. Ναι. Και κλείστηκε η συμφωνία με το Φερέιρα Κυριακή βράδυ. Δηλαδή δεν έγινε όλο αυτό μέρα καθημερινή. Γιατί? Να έχουμε ραδιοφωνικές εκπομπές πρωινές και βραδινές. Ναι. Δηλαδή φαντάσου το πανηγύρι που θα γινόταν Δευτέρα πρωί, αν έφευγε ο Λουτσέσκου. Δεν έχει πιο κάτω αγάπη η καρέκλα. Είσαι λίγο ακόμα να πας στο κάτω όροφο. Ενημερωτικά στο λέω. Εντάξει, τραυμολεύτηκα. Όντως θα ήταν λίγο δύσκολη κατάσταση. Θα ακούγαμε. Μάθετε σε λίγο τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ. Ναι, τι ναι, συμβαίνει όχι, με Ουζουνίδη. Το προφίλ του προπονητή. Και θα λέγανε, ξέρω, κάποια 5-10 γενικά πράγματα ότι θα είναι φιλόδοξος, σε καλή ηλικία. Όχι over 60, αλλά ούτε under 40. Αυτό και εμείς πρέπει να το δουλέψουμε του χρόνου. Με το χαλί να σταματάμε, να παίζει. Να... Πρέπει να βρούμε ένα κάτι καλό να κάνουμε. Λες. Τι αυτά συμβαίνει τα άλλοι, με Ουζουνίδη. Όχι, αυτά τα κάνουν άλλοι. Όχι. Θα ακούσετε τι λέει ο Παύλο Γκαρσία. Θα ακούσετε μουσική. Στην πορεία γιατί ο Παύλο Γκαρσία δεν μπόρεσε να είναι στις επιλογές για τον προπονητή. Θα ακούσετε στην πορεία. Μείνετε συντονισμένοι γιατί πραγματικά εδώ θα πούμε όλα. Τέλος πάντων, τα γλιτώσαμε όλα αυτά. Μείνετε συντονισμένοι τώρα σήμερα να ακούσετε τι είπε ο Αμπέλ Φερέιρα, ναι, στους παίκτες του. Ωραία. Έχουμε την ομιλία εδώ πέρα, όλες τις πληροφορίες, το ΠΑΟΚ 24, οπότε μείνετε συντονισμένοι να τις ακούσετε. Τι άλλο θα ξαναλέω, καλύψουμε. Ξαναλέω, τα γλιτώσαμε όλα αυτά. Τα να είναι καλά ο Ιβάν Ζαβίδης. Βέβαια βλέπεις... Και καλά που έφυγε Παρασκευή ο Ράσμα Λουτσέσκου. Βλέπεις στα social media ότι τώρα το νέο κύμα είναι γύρω από παίκτες, Στέργιο. Κοιτάμε, ναι, λίγο Transfermarkt. Θα αναφερθώ και στα social media. Κοιτάμε λίγο Transfermarkt. Αυτό το Transfermarkt θέλουμε να κλειδώσει. Να κλειδώσει, ρε φίλε, να υπάρχει ένας κωδικός, θα μπαίνουν αυτοί που το χρειάζονται. Όχι όλος ο κόσμος. Με παίρνουν τηλέφωνο από την Αίγυπτο. Δεν είναι λίγο, σε παρακαλώ. Αίγυπτος. Γιατί? Σήκωστο. Γιατί? Σήκωστο. Μπορεί να θέλουν να σε βγάλουν. Όχι, σήκωστο. Από την Αίγυπτο, οκ. Okay. Μπορεί να είναι ο Άμρ. Γιατί? Να ρωτήσει για τον νέο προπονητή. Μπορεί να έχει ελπίδες και ο Άρντα. Γιατί? Με το Φερέιρα. Σου λέει νέο προπονητή, ρε φίλε. Ε? Δεν έχω οδηγία όμως το όνειρο. Τι τραβάμε. Ξέρεις, μπορεί να είπε κάποιος τον Άρντα. Ρε φίλε, αλλάξαν προπονητή. Δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο και μήπως σε θέλουν. Θα μπήκε και ο Άρντα λίγο σε κανένα site. Θα είδε ότι πήγε ο Χατζησαΐας. Σου λέει, κάτσε εγώ και τι. Μπορώ και εγώ να πάω. Πάντα ξέρεις, οι νέες, οι αλλαγές στα αφεντικά φέρνουν και χαντάκωμα για ορισμένους, αλλά και ελπίδες για άλλους. Θα δούμε σε λίγα, μάθουμε σε λίγα λεπτά τι θέλανε την αγάπη από την Αίγυπτο. Τι τραβάμε. Πραγματικά δηλαδή. Θα πάμε στο Σταύρο μετά το διάλειμμα, δεις ένα πεντάλεπτο για να μην τον διακόψουμε. Σε 6-7 λεπτά θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Θα κάνω μια παράκληση προσωπική, έτσι να μέχρι να έρθει και η αγάπη. Μη μου στέλνετε, παιδιά, άλλα μηνύματα για το τι έγραψε η Χ στο σελίδα ή ο τάδε λογαριασμός στο Instagram για παίκτες κτλ. Αν θέλετε ενημέρωση, πηγαίνετε κατευθείαν στην πηγή, ρωτήστε το PAOK News, Pavla Transfers στο Instagram ή το 200 χρόνια PAOK στο Facebook. Προφανώς ξέρουν καλύτερα όλοι αυτοί. Έχουμε γεμίσει ειδικούς οι οποίοι διατείνονται ότι έχουν ακούσει αυτό και παιδιά, να ξέρετε, οι πηγές μου λένε το άλλο. Και στις μισές τουλάχιστον, Δημήτρη, μπορεί να είναι 12χρονα παιδιά από το σαλόνι του σπιτιού τους και να έχουν λογαριασμούς στο Facebook και στο Instagram. Δηλαδή, εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος ότι η μισή τουλάχιστον είναι κάτω των 14. Οπότε, ελευθερία έχουμε, επιλογές έχει ο καθένας. Επιλέξτε ποιους ακολουθείτε, ποιους θα εμπιστεύεστε. Αλλά αν είναι κάτι να ρωτήσετε, ρωτήστε κατευθείαν τα παιδιά αυτά που τα ξέρουν όλα. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, πάντα υπεύθυνα. Και ποτέ το ΠΑΟΚ 24 τουλάχιστον δεν έριξε τις λεγόμενες ζαριές. Δηλαδή υπάρχει θέμα τώρα με τον Σέρτζιο Ολιβέιρα. Υπάρχει και ρεπορτάζ στο ΠΑΟΚ 24. Μετά από επιθυμία του Αμπέλ Φερέιρα θα γίνει νέα προσπάθεια επιστροφής του Σέρτζιο Ολιβέιρα στον ΠΑΟΚ. Έχει γεμίσει, παιδιά, ο τόπος με θέματα κοντά στον ΠΑΟΚ Ολιβέιρα. Και αν δεν κλείσει, τι έγινε? Εμείς γράφουμε κοντά. Τελικά χάλασε, θα σου πούνε αυτοί.
στο ΠΑΟΚ 24, όταν θα διαβάσει ότι είναι κοντά ο παίχτης, θα είναι κοντά. Δεν θα είναι μακριά, ούτε θα είναι μια είδηση ζαριά. Αυτή ήταν η παρένθεση. Είπαμε, έγινε η πρώτη γνωριμία του Φερέρα με τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Στην Ολλανδία είναι και ο αρχηγός, ο Αντελίνο Βιερίνια, ο οποίος αυτοβούλος αποφάσισε να μπει στο αεροπλάνο, να είναι στην Ολλανδία για να υποδεχτεί και αυτός σαν αρχηγός τον Αμπέλ Φερέιρα. Σίγουρα αξιέπαινη κίνηση από τον Βιερίνια, θα μπορούσε να κάτσει σπίτι και να τον δει σε 10 μέρες, 12, που θα επιστρέψει η ομάδα σε πρώτη φάση. Δεν έχει θέμα ο Βιερίνια αν θα κερδίσει θέση ή όχι, όταν επιστρέψει η θέση του τον περιμένει νομίζω. Αλλά ξαναλέω, ήταν επιθυμία του Βιερίνια να μπει στο αεροπλάνο, να δεθεί στην ομάδα και να καλωσορίσει και αυτός σαν αρχηγός τον Αμπέλ Φερέιρα στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο η κοινή γλώσσα και καταγωγή, γνωρίζονται οι δυο τους, έχουν μιλήσει και πριν συμφωνήσει ο Φερέιρα με τον Ιβάν Σαββίδη και σίγουρα θα είναι πολύτιμη η βοήθεια του Αντελίνο Βιερίνια στον Αμπέλ Φερέιρα, όχι μόνο όταν με το καλό αρχηγός επιστρέψει στη δράση, αλλά σε καθημερινή βάση, δεδομένη του σεβασμού που έχει όλο το γκρουπ στον Αντελίνο Βιερίνια, θα λειτουργήσει αυτό ευεργετικά στο να κερδίσει ο Φερέιρα με το καλημέρα, το σεβασμό και την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη όλων των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Είναι μια διαδικασία που θα χρειαστεί μέρες για να τελειώσει. Δεν γίνεται αυτό τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά νομίζω ότι στην αφετηρία τα δεδομένα είναι όλα υπέρ του δικεφάλου. Το έχει πει και ο Σταύρος, το έλεγε και χθες, το λέγαμε και μαζί. Το ότι ήρθε ένας προπονητής με πολλές περγαμηνές και πολλές έτσι προοπτικές εξέλιξεις και παραστάσεις από ένα πρωτάθλημα υψηλού επίπεδου όπως είναι αυτό της Πορτογαλίας, δεν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα θέματα του ΠΑΟ και θα περάσει χωρίς επιπτώσεις η αποχώρηση του Ράσβαν Λουτσέσκου και των συνεργατών του. Θα χρειαστεί μέρες, αλλά γι' αυτό υπάρχει προετοιμασία. Αγάπη, τι γίνεται ρε εσύ? Ο Άμρη ήταν, πες την αλήθεια. Ήταν ένας Αιγύπτιος για τον Ουάρντα, δημοσιογράφος, ο οποίος ρωτούσε αν υπάρχει, λέει, κάποιο ενδιαφέρον από Ελλάδα για τον Ουάρντα. Λέω, από όλη την Ευρώπη δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ουάρντα πλέον. Και είπαμε και κάτι άλλο παραπάνω, αυτό που εκτός. Δεν σε ρώτησαν με τον νέο προπονητή, υπάρχει θέμα να επιστρέψει? Γι' αυτό με πήρε, μου λέει, είδα ότι στο ΠΑΟΚ υπάρχει αλλαγή προπονητή και τέτοια. Υπάρχει, μου λέει, κάτι. Τι να υπάρχει, εσύ, εδώ όλη η Ευρώπη ξέρει τι έχει κάνει. Τέλος πάντων, αυτά. Ζωντανές εκπομπές. Κάτσε από αυτό το νούμερο, μη το έχουμε ξανά το ίδιο. Θα βγεις σε κάποιο ραδιόφωνο της Αιγύπτου, να συντονιστούμε το απόγευμα, να θαυμάσουμε? Ξέρω εγώ, μπορεί. Ποιος ξέρει, Στέργιο? Το κράτησε το όνομα του κυρίου. Ξέρω ποιος είναι, απλά δεν είχα το κινητό του. Α, το είχα! Τέλος πάντων. Άντε, θα γίνει στάρκη στην Αίγυπτο. Η ειδική επί των θεμάτων. Χάρη στον Άμρ Ουάρντα. Το χρωστάμε, μπράβο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Διάβαζε μου λίγο το ποστάρισμα αυτό από αυτές τις ειδικές σελίδες που τα ξέρουν όλα. Ερεστεριό, κάτσε να το βρω τώρα. Περίμενε. Σου είπα να το έχεις έτοιμο ρησιά κάτι. Ερεστεριό, είχαμε και δουλειές. Μιλούσαμε στην Αίγυπτο. Σου είπα να το έχεις έτοιμο. Α, το έχω, έλα. Λοιπόν. Για πες. Έχεις λοιπόν. 2 λεπτά. Καταρχάς, μη με αγχώνεις, ωραία. Υπάρχει τέλος πάντων στο Transfermarkt μια επιλογή που βάζει τους ελεύθερους παίκτες. Ωραία. Μεταξύ των ελεύθερων αυτή τη στιγμή είναι ο Ρόμπεν. Ναι. Γνωστός, εντάξει, οκ. Όχι ο Ρέντε. Ναι. Παρτό μεγάλο, ναι. Ο Ριμπερί. Ωραία. Και ο Ντάνι Άλβες. Ναι. Όντως, αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων έχει γίνει μια κουβέντα τώρα. Έχει ποστάρει κάποιος σε φέρτους την παουκάρα μας, Ιβάν. Ή απλά τους ποστάρει για να δει το κλίμα. Σαν παλτά τους παρουσιάζει. Δεν ξέρω αν έχει διάθεση χιούμορ ή το εννοεί. Δεν ξέρω ο άνθρωπος. Διάβαζε από κάτω 2-3 σχόλια. Έχει διάφορα σχόλια που λέει ένας. Να μας λείπει. Ωραία. Μακάρι και ελπίζω ότι αυτές οι επιλογές παικτών έχουν τελειώσει. Ναι. Ωραία. Μπράβο το παιδί. Άλλος. Ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει παίχτες σε τέτοια ηλικία ούτε ελεύθερους. Ντάνι Άλβες και Ριμπερί εχθές στον ΠΑΟΚ. Α, όχι και ο Ρέντε και. Ναι. Και Ρόμπεν. Ναι. Ριμπερί με 1000 ναι. Ντάνι Άλβες ναι. Εκείνο που άλλος δεν προβληματίζεται για την ηλικία του Ντάνι Άλβες. Ναι.
Αριστερά Ρόμπεν, δεκάρι Ριμπερί και δεξιά Στόχ. Αυτά είναι. 25.000 διαρκεία σε μισή ώρα θα γίνουν. Μπράβο, άντε μπράβο. Από 35 χρόνια και βάλει ο καθένα, πάω και είμαστε ρε, όχι καπί. Αν ήταν έτσι, έπαιρνα και Κουαρέσμα. Βέβαια. Άλλο. Λοιπόν. Κάτσε, αριστερά, εδώ και τον Ολυμπιακό αυτό ο Φαλκάο. Θα αναφερθούμε και στο Φαλκάο. Είναι... Φαλκάο που πέρσι έβαλε 15 γκολ. Είναι, είναι ιστορική μέρα για τη δημοσιογραφία αυτό που κάνει σήμερα ο πρωταθλητής, γάτα, σκύλος, γάβρος κτλ. Το άλλο το σχόλιο ότι παίζει 2 χρόνια στο ίδιο πόστο ο Ντάνι Άλβες στην Ελλάδα. Σβηστά. Α, ναι. Έστω φέρει Ρόμπιν και Άλβες και ένα χρόνο. Α, για ένα χρόνο, ναι. Θα λέει τα λεφτά τους από τις φανέλες, ναι. Τους ναι, λείπουν ναι. Ένσημα, ναι. Αυτός έχει και θέμα με το marketing. Ναι, άλλος. Ναι. Δεξιά μάτω αριστερά Άλβες και είμαστε τέλεια. Ωραία. Το κτίσαμε κι αυτό. Ωραία. Άλλος. Αναπληρωματικό, ναι. Πάρτι θα κάνουν και θα κλαίνουν οι άλλοι, ναι. Επειδή είναι 35 χρονών, δεν μας πειράζει, ποιότητα έχει. Άντε και τους άλλους να το δεχτώ. Αλλά ο Ρόμπεν είναι πάγκο. Δεν κάθεται πάγκο ο Ρόμπεν. Ναι. Τώρα στέλνει αυτά. Αυτά είναι σοβαρά τα σχόλια. Τα περισσότερα παιδιά. Δεν κάνουν γενικά πλάκα. Γενικά νομίζω ότι είναι όλα σοβαρά. Δεν κάνουν πλάκα. Γενικά πιστεύω ότι είναι σοβαρά. Δεν έχει τη θηνία σχολιά μα και. Όχι. Είναι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ενδεχομένως από ηλικία 10 μέχρι 12, 13. Έλα ρε. Εντάξει. 15. Και λέει ο καθένας το μακρύ και το κοντό. Τέλος πάντων. Και θα πρέπει μετά εγώ να απαντήσω σε κάποιον που θα μου στείλει εδώ γράφουν για Ρόμπεν. Υπάρχει κάτι. Ναι. Από σήμερα λοιπόν σταματάω να απαντάω σε τέτοια μηνύματα γιατί. Μου έχει ανέβει πίεση στο κεφάλι. Τέλος πάντων. Θα πάμε σε πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε λίγο με τα υπόλοιπα. Ναι. Να πάμε Ολλανδία. Έχουμε να πούμε πολλά γενικότερα. Μαζί μας είναι η αναδομό η οποία βρίσκεται στο Φίνικα, Εθνικής Αντιστάσεως 171, στον πρώτο όροφο. Η αναδομό προσφέρει πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου. Και η στοίχημα είναι μαζί μας με πολλές επιλογές και αυτοδιάστημα. Σήμερα ξανά έχει νομίζω Κοπα Αμέρικα. Και η Κοπα Αφρικα είναι στην εξέλιξη, οπότε εκεί υπάρχουν επιλογές. Και στο τένις, όπου ξεκίνησε το Wimbledon και αποκλείστηκε στέργιο στον πρώτο γύρο της ΠΑΣ. Σοκ. Από την αρχή, ναι. Μην το λες απότομα. Ειρωνικός, αλλά τέλος πάντων. Οπότε μπαίνεις από κινητό, tablet, υπολογιστή και παίζεις πολύ εύκολα και γρήγορα. Πόσο θα πειραστεί η Δημήτρη εβδομάδα μας τώρα. Δεν βγήκε καλά εβδομάδα. Πάω λίγο να μιλήσω με Αιγυπτό και έρχομαι. Μαζί μας φυσικά και το Ρίτσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα παραδοσιακά όλο το χρόνο. Σήμερα Τρίτη, μεθαύριο Πέμπτη, στο Αλφρέντος Γκάρντεν, έξω από το Ρίζες Καζίνο, ή στα Βέντο, σας υπόσχονται μια μοναδική βραδιά. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10, οι εισιτήρια προπολούνται. Θα υπάρχει δωρεάν μεταφορά από το Βασιλικό Θέατρο στις 9.30 και στις 10.30, για όσους δεν έχουν επιλογή για να πάνε στο Ρίζες Καζίνο. Εισιτήρια στα ταμεία του Καζίνο όλο 24 ώρες, στα Public ticketservice.gr και στο 217-234-567. Αν θέλετε και έχετε κάποια πορεία για το πάρτι που ετοιμάζει το Regency Casino με πρωταγωνιστές τους στα Βέντο, πάρτε ένα τηλέφωνο 2310-491-234. Δεν έχετε καμία υποχρέωση να πάτε στο Regency Casino. Πηγαίνετε απλά και απολαμβάνετε τους στα Βέντο και περνάτε ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ. Αν θέλετε τώρα να πάτε και στο Regency Casino πριν ή μετά τη συναυλία του Σταβέντο, πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας και φυσικά δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό εισιτήριο εισόδου. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και συνδεόμαστε με Ολλανδία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, θα πάμε Ολλανδία. Χορηγός προετοιμασίας του ΠΑΟΚ είναι η Arcon Ελλάς. Προσφέρει τη δημοσιογραφική ενημέρωση για την προετοιμασία. Τα φιλικά του ΠΑΟΚ, είπαμε αύριο το πρώτο με την Alkmaar στις 8 και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ για όσους θέλουν να τοποθετήσουν μοναδικά ράφια στα καταστήματά τους, είτε έχετε φαρμακείο, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ. Η επιλογή είναι μία, Arcon Ελλάς. Οποιαδήποτε επιθυμία έχετε και ακόμα και αν είναι ιδιαίτερος ο χώρος σας, η Arcon θα βρει τον καλύτερο τύπο ραφιών, τη διάστηση που σας βολεύει και που θα αναδείξουν τον χώρο σας. 2-3-10-7-23-2-40 το τηλέφωνο της Arcon. Θα τη βρείτε στην βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Υπάρχει υποκατάστημα και στην Αθήνα, καθώς και στο arcon.gr. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, είμαστε την Ολλανδία. Θα πάμε Ολλανδία και στην Ελένη Μπουντ. Μ' ακούτε? Καλημέρα. Ναι, καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλημέρα. Τώρα σας ακούω και εγώ καλά. Είναι σε εξέλιξη η προπόνηση. Είναι η πρώτη προπόνηση του Άμπελ Φερέιρα και όπως καταλαβαίνετε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 11 εδώ η ώρα τοπική.
Μία ώρα βεβαίως νωρίτερα από την δική σας. Στην αρχή έκαναν εδώ στο προπονητικό κέντρο οι βοηθοί του, οι οποίοι βεβαίως είχαν και μια πρώτη επαφή με τους Βραζιλιάνους λόγω και γλώσσας κτλ. Και λίγο αργότερα με τη συνοδεία του Μάριου Μπράνκο εμφανίστηκε και ο Άμπελ Φερέιρα, ο οποίος βεβαίως είχε παρουσιαστεί από τον Μάκη Γκαγκάτση και από τους υπεύθυνους του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ στο ξενοδοχείο. Εκεί είχε μια πρώτη συνομιλία και με τα μέλη της ομάδας και βεβαίως με τους παίκτες. Εμφανίστηκε έτσι απόλυτα διαβασμένος εντός εισαγωγικών, λέγοντας ότι ξέρω πολύ καλά τι έχετε πετύχει, ξέρω πολύ καλά πόσο δυνατό γκρουπ είστε, αλλά ελπίζω και εύχομαι να ανταποκριθούμε και φέτος στην σεζόν που υπάρχει και στις απαιτήσεις βεβαίως που έχουν θέσει οι άνθρωποι του συλλόγου. Ήταν έτσι μια σύντομη ομιλία, περισσότερο για να δείξει στους παίκτες ότι γνωρίζει πολύ καλά τι κατάφεραν, ότι έχουν γράψει, ότι έχουν γράψει ιστορία, και κατόπιν κατευθύνθηκαν στο προπονητικό κέντρο. Εδώ όπου και εδώ είχε μια ομιλία, αλλά εδώ περισσότερο είχε μια ομιλία αγωνιστικού έτσι χαρακτήρα, θα λέγαμε. Εμφανίστηκε ο Άμπελ Φερέιρα, ο οποίος είχε μάθει και τις πρώτες του λέξεις στα ελληνικά, μας καλημέρισε λέγοντας χαρακτηριστικά είναι η πρώτη μου λέξη που ξέρω στα ελληνικά, και κατόπιν συγκέντρωσε όλους τους παίκτες στο κέντρο του γηπέδου, τους μιλούσε για περίπου 10 λεπτά και λίγο παραπάνω. Από αυτά τα οποία έτσι μπορέσαμε, παιδιά, να ακούσουμε, ήταν μεταξύ άλλων ότι σίγουρα θα θέλω να δω αλλαγές, σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένα στα δικά του θέλω, αλλά αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά πως αυτές οι αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Όλα θέλουν το χρόνο τους. Για μένα το απλό στο ποδόσφαιρο είναι και το πιο ωραίο, και σε βάθος χρόνου έτσι θα αρχίσουμε να παίζουμε ένα γρήγορο ποδόσφαιρο, το οποίο απαιτεί σκέψη, και αυτό το είδαμε τώρα και στην διάρκεια της προπόνησης, όπου οι παίκτες παίζουν οικογενειακό διπλό. Συμμετέχουν και οι δύο βοηθοί του και ο γυμναστής. Ο Άμπελ Φερέιρα αυτή τη στιγμή καθ' όλη τη διάρκεια της προπόνησης είναι με τα χαρτιά στο χέρι, παρακολουθεί πότε από τη μία πλευρά, πότε από την άλλη. Περισσότερο ενεργό ρόλο έχουν οι δύο βοηθοί του, οι οποίοι σταματούν την προπόνηση λέγοντας χαρακτηριστικά ότι σηκώστε κεφάλι, κοιτάξτε που βρίσκονται οι συμπαίκτες σας στο γήπεδο, δεν χρειάζεται μόνο πάσα πάσα δίπλα. Αν δεν μπορείτε, αν είστε εγκλωβισμένοι, γυρίστε σε μια πιο safe επιλογή την μπάλα πίσω. Αλλιώς θέλω να σηκώνετε κεφάλι, να αλλάζετε, να υπάρχει αναλλαγή παιχνιδιού στις δύο πλευρές για να κινείται πιο γρήγορα η μπάλα. Είναι αυτό το οποίο ανέφερε προηγουμένως ο Άμπελ Φερέιρα, ότι θέλω γρήγορο ποδόσφαιρο, θέλω απλό και γρήγορο. Η ταχύτητα της σκέψης να είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου. Είναι αυτό που μας μετέφερε νομίζω και οι Πορτογάλοι, ότι γενικά ο Φερέιρα είναι ένας προπονητής που ζητάει κοντινές πάσες, safe επιλογές, κίνηση, διαρκή πίεση, κατοχή. Γενικότερα νομίζω ότι το καταλαβαίνετε και εσείς από την αρχή. Ναι, ναι, είναι από τα πρώτα δείγματά του. Νομίζω ότι δεν θα δούμε ένα στατικό ποδόσφαιρο, αν και στα βασικά γνωρίσματα του Άμπελ Φερέιρα είναι να προσαρμόσετε βάσει του αντιπάλου. Αυτή είναι η δική του κοσμοθεωρία, ότι σίγουρα θα πρέπει να διαβάζεις πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο. Ναι, αυτή τη στιγμή, αν μπορούμε να πούμε για ένα σύστημα του Φερέιρα, είναι το 4-4-2, αλλά ο ίδιος έχει δείξει και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ότι αναλόγως τον αντίπαλο, αναλόγως του πώς εξελίσσεται το παιχνίδι, θα πρέπει η ομάδα του να μπορεί και να προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε σύστημα. Γιατί αυτή είναι η τακτική. Όπως ο ίδιος το έχει χαρακτηρίσει, αν με ρωτήσετε για το πώς βλέπω το ποδόσφαιρο, για το πώς βλέπω την τακτική στο ποδόσφαιρο, είναι σαν να έχουμε έτσι τη γάτα με το ποντίκι, να κυνηγάει ο ένας τον άλλον και αναλόγως να προσαρμόζεται ο καθένας. Φυσικά και υπάρχει σε κάθε ζευγάρι και το outsider και το favori. Θα πρέπει ο καθένας να μετρήσει τις δυνάμεις του και αναλόγως να προσαρμόσει το πλάνο του παιχνιδιού του. Λένε στην προπόνηση γενικότερα τι γίνεται. Είναι όλοι μέσα τώρα? Ναι, είναι όλοι μέσα. Βεβαίως δεν βλέπω Μαουρίσιο, δεν βλέπω Βέρμπλουμ. Ενώ χθες η αλήθεια είναι ότι ο Μαουρίσιο έκανε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης με τον Ανέστη Σλανίδη, έτσι ένα νέο πρόσωπο το τεχνικό team του ΠΑΟΚ, υπεύθυνος εκγύμνασης και αποκατάστασης, ο οποίος είχε βοηθήσει πάρα πολύ και τον Αντελίνο Βιερίνια και ήταν καθ' όλη τη διάρκεια πάνω από τον Βραζιλιάνο. Και είδαμε και για πρώτη φορά τον Βραζιλιάνο να κάνει ασκήσεις με την μπάλα, έτσι, και αυτό είναι αξιοσημείωτο χθες το τελευταίο κομμάτι της προπόνησης. Ο Βέρμπλουμ, πριν έρθει η ομάδα στο γήπεδο, ήταν εδώ και έτρεχε σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους βλέπω, ενδεχομένως να ακολουθήσουν ένα πιο συγκριτικό πρόγραμμα οι δύο.
Από εκεί και πέρα όλοι βρίσκονται κανονικά μέσα στο γήπεδο. Αναμένεται βεβαίως και ο Αντελίνο Βιερίνια το μεσημέρι. Ξεκίνησε σήμερα το ταξίδι του, έτσι ένα ταξίδι αστραπή θα λέγαμε, για πολύ λίγες μέρες, γιατί στην πραγματικότητα ο Αντελίνο Βιερίνια έχει άδεια αυτές τις ημέρες για να ακολουθήσει το δικό του πρόγραμμα, αλλά και για να ξεκουραστεί, δεδομένου ότι με το που επέστρεψε από την Πορτογαλία κατευθείαν μπήκε σε πρόγραμμα αποκατάστασης και εκγύμνασης. Αλλά και ο ίδιος το ήθελε πολύ και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ήθελαν να βρίσκεται εδώ ο Πορτογάλος και λόγω της κοινής καταγωγής με τον Φερέρα, για τον οποίο ο Αντελίνο Βιερίνια θα πρέπει να πούμε ότι έδωσε πάρα πολύ καλές συστάσεις από την πρώτη στιγμή που ρωτήθηκε βεβαίως ως αρχηγός αλλά και ως Πορτογάλος για τον Άμπελ Φερέιρα, είχε να πει μόνο τα καλύτερα εγκρίνοντας απόλυτα τη συγκεκριμένη επιλογή. Ήθελε λοιπόν ο αρχηγός να είναι εδώ και για να τον καλωσορίσει αλλά και για να τον βάλει έτσι ομαλά στο κλίμα της επόμενης μέρας, της νέας σελίδας αν θέλετε, που έχει ανοίξει ο ΠΑΟΚ, οπότε θα είναι εδώ. Τον περιμένουμε λογικά το μεσημέρι, έτσι ακολουθεί το ίδιο δρομολόγιο που ακολούθησε και η ομάδα χθες, Ντίσσελντορφ και από εκεί ο δικός στο Σάπελντορφ. Τι για να είναι εδώ εκεί. Για τι άλλο έχουμε από εκεί, έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ γκρουπ τερματοφυλάκων. Mm-hmm. Έτσι, σίγουρα η σταθερά είναι ο Πασχαλάκης, αλλά έχουν μπει ιδιαίτερα ο Ρεξάτης και ο Ζήφκος Ζήφκοβιτς και ο Νίκος Μελίσσας και ο νεαρός Παπαδόπουλος. Και φυσικά δουλεύουν υπό τις οδηγίες του Γιώργου Σκιαθή και από τις ελάχιστες, αν θα μπορούσαμε να πούμε, που έμειναν έτσι από το team του Ράσμα Λουτσέσκου. Είναι ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον γκρουπ. Νομίζω ότι η χρονιά θα εξελιχθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, συναγωνισμό, όπως θέλετε πείτε το, για την συγκεκριμένη θέση. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε ένα γήπεδο το οποίο... Ορίστε. Από τους καινούριους πώς τους βλέπετε, τώρα που είναι και μια μισή μέρα περίπου. Λοιπόν, τώρα πώς τους βλέπουμε. Η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή προπόνηση δεν είναι για να βγάλει κανείς έτσι, πολλά συμπεράσματα, γιατί στην ουσία δεν υπήρχε κάποιος επικεφαλής, δεν υπήρξε ο ηγέτης για να οδηγήσει την ομάδα σε μια πρώτη προπόνηση. Ήταν περισσότερο ένα ξεμούδιασμα με ένταση, αλλά σίγουρα βλέπουμε τα γνωστά πρόσωπα, όπως είναι ο γνωστός Κάτσε, το τρεχαντήριο Κάτσε, τα φάουλ του Κάτσε, τα γνωστά. Βλέπουμε πολύ όρεξη από τον Μιχάη, πολύ σοβαρός και μετρημένος. Αυτό το οποίο είχαμε μεταφέρει και σε πρώτη άποψη, ακόμη προσπαθεί να μπει στο κλίμα σιγά σιγά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι όλοι έτσι, γιατί είναι το πρώτο πρόσωπο, γιατί είναι μάλλον κεντρικό πρόσωπο. Ο Άμπελ Φερέιρα είναι κάποιος τον οποίο δεν γνωρίζουν, mm-hmm. άρα υπάρχει έτσι μια απόσταση αν θέλετε σε πρώτη φάση. Ο Αουγκούστο πώς το πάει? Τον στόχο η αλήθεια είναι δεν πολύ ακούω. Τον βλέπω να φτάνει μόνο στην προπόνηση. Νομίζω ότι είναι ένας έτσι ιδιαίτερος χαρακτήρας ο Στόχ. Κοιτάει τη δουλειά του. Νομίζω ότι έτσι δυσκολεύεται κάπως να ανοιχθεί. Χθες και αυτός πολλά τελειώματα, πολλά δοκάρια από τον Σλοβάκο, αλλά εκεί για αρκετή ώρα μαζί με τον Κάτσε και οι δύο είχαν στήσει την μπάλα και δοκίμαζαν για αρκετή ώρα τα πόδια τους. Λοιπόν, τον Αουγκούστο τον βλέπω συνέχεια με τους Βραζιλιάνους, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση μπορώ να πω. Εντάξει, έχει περιθώρια ακόμη, αλλά έχει μπει στο κλίμα, είναι από κοντά συνέχεια διαρκώς ο Μάτος του μιλάει. Ο Μάτος ο οποίος αφού τελείωσε η συζήτηση που τους είχε η ομιλία μάλλον του Άμπελ Φερέιρα, τον έπιασε κατευθείαν κάτι του έλεγε, κάτι που εξηγούσε εκεί ο Βραζιλιάνος ως πιο έμπειρος. Έτσι λειτουργεί και με τον Αγκούστο, τον έχει διαρκώς από κοντά, του μιλάει, του εξηγεί, όπως και ο Ζαμπά, έτσι, είναι mm-hmm. η παρέα των Βραζιλιάνων. Μάλιστα χθες ο Μάτος αστειευότανε και έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι μόνο με Βραζιλιάνους, ΠΑΟΚ made in Brazil και τα σχετικά από τον Μάτος. Λοιπόν, τι άλλο ξεχωρίζουμε από τα νέα πρόσωπα. Σίγουρα θέλουμε να δούμε Μελιόπουλο. Είναι και πολλά, είναι και ο Χατζησαΐας, είναι γενικότερα πρόσωπα που είχαμε καιρό να δούμε. Είναι. Ο Χατζησαΐας, για τον οποίο έτσι σήμερα υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις από τον Ατρόμητο και από το Περιστέρι, γιατί το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ, κάπως έτσι μπέρδεψε θα λέγαμε τους περιστεριώτες, οι οποίοι σαφώς και τον κοιτάζουν, σαφώς και ποντάρουν πάνω τους σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ
δεν τον κρατήσει. Και υπάρχουν έτσι επίμονες ερωτήσεις από το Περιστέρι για το τι μελγενέστε, τι ακούμε εδώ πάνω με τον Χατζησαΐα. Θα δούμε, θα δούμε. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι ό,τι είχαμε στο μυαλό μας μέχρι πρότινος για δανεικούς, για επιστροφές, για σίγουρους αν θέλετε, θα πρέπει έτσι να κρατάμε μικρό καλαθάκι, γιατί είναι ο νέος προπονητής. Σίγουρα όλοι θα περάσουν από κόσκινο. Και ο ίδιος του ΣΥΚ. Και ο ίδιος αυτό ανέφερε στους παίκτες, ότι θα είμαι ακριβοδίκαιος και να είστε σίγουροι ότι όλοι θα πάρετε τις ευκαιρίες σας πριν κρυφτείτε. Έτσι. Ο Άμπελ Φερέιρα, ο οποίος προηγουμένως διέκοψε και την προπόνηση, γιατί έλεγα για το γήπεδο εδώ πέρα, το οποίο δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση, η αλήθεια είναι. Υπάρχουν έτσι διάφορα κομμάτια, διάφορα σημεία του γηπέδου, τα οποία δεν πολύ άρεσαν έτσι στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, και γι' αυτό και ο Χρήστος Καρυπίδης είναι όλη την ώρα με την υπεύθυνη εδώ πέρα των γηπεδικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να τη μεταφέρει ακριβώς πότε επιθυμεί να ποτίζεται το γήπεδο, 2 ώρες πριν, 2 ώρες μετά την προπόνηση, όχι πολύ νερό, για να είναι το χορτάρι έτσι στο επιθυμητό επίπεδο κατάστασης. Τους έλεγε ο Φερέιρα λοιπόν πάνω σε αυτό το κομμάτι ότι φυσικά και θα υπάρχουν παιχνίδια που δεν θα παίζουν στο κατάλληλο γήπεδο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτό θα πρέπει να αποτελεί δικαιολογία. Και γι' αυτό ακριβώς διέκοψε πριν την προπόνηση για να τους εξηγήσει γιατί κάπου σκάλωσε η μπάλα, κάπου σταμάτησε το παιχνίδι, τέλος πάντων σε ένα σημείο του γηπέδου. Και ο Φερέιρα αμέσως επενέβη λέγοντας ότι δεν θα έχουμε πάντα καλό γήπεδο στα παιχνίδια μας. Θα υπάρχουν παιχνίδια που θα έχουμε κακό αγωνιστικό χώρο, θα πρέπει να συνεχίσουμε, θα πρέπει να μαθαίνουμε να κυκλοφορούμε την μπάλα και σε αυτά τα γήπεδα και σε αυτούς τους αγωνιστικούς χώρους. Ελένη, φαντάζομαι ότι το απόγευμα έχει κανονικά προπόνηση, έτσι είναι? Ναι. Αν και δεν έχουμε πρόγραμμα, η αλήθεια είναι μέχρι στιγμής. Και χθες για την προπόνηση ότι είναι σήμερα στις 11, ενημερωθήκαμε αρκετά αργά. Εντάξει, ήταν λογικό και επόμενο, γιατί κατά τις 3 ώρα αφήστε και προπονητής, έτσι. Ναι. Ο οποίος ήρθε μέσω Άμστερνταμ, ναι, αρκετά, και ο ίδιος πρέπει να είναι αρκετά ταλαιπωρημένος. Αυτή τη στιγμή τελείωσε λοιπόν η προπόνηση. Νομίζω ότι βλέπω τον Άμπελ Φερέιρα και πάλι να τους μαζεύει. Θα έχει έτσι ιδιαίτερη σημασία και αυτό και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ότι κάθε 3 και λίγο τους μαζεύει, τους εξηγεί. Βεβαίως είναι και οι πρώτες μέρες, οπότε νομίζω ότι είναι αναγκαίο κομμάτι και αυτό, κάθε 3 και λίγο να τους εξηγεί για να περάσει τα θέλω του. Έχουν πολύ ενεργό ρόλο οι δοθοί του. Δηλαδή και τώρα βλέπω τον Καστανιέρα και τον Μαρτίνο, δεν κάνω λάθος, γιατί ακόμη και τα ονόματα τώρα τα μαθαίνουμε κι εμείς, που μιλάνε διαρκώς και συνέχεια δίνουν οδηγίες στους παίκτες. Κάτι τελευταίο, Ελένη, να πάμε και στο διάλειμμα. Ναι. Ρωτάει πολλοί κόσμος, ναι, τα φιλικά, μάλλον το φιλικό αύριο από το ΠΑΟΚ TV, έχετε κάποια άλλη ενημέρωση? Δεν υπάρχει κάποια άλλη ενημέρωση. Νομίζω ότι θα πάμε προς ΠΑΟΚ TV. Αυτές οι φωνές που ακούτε, για να κάνω έτσι μια παρένθεση τώρα σε αυτό το ερωτηματικό, είναι του Πασχαλάκη. Δεν ξέρω τι του δίνουν κάθε μέρα για πρωί, αλλά τέτοια ενέργεια σε άνθρωπο δεν έχουμε. Έχει σηκώσει όλο το Απλίντον στο πόδι. Λοιπόν, για τα φιλικά που με ρώτησες πριν και για τον κόσμο που ρωτάει, γιατί υπάρχουν αρκετοί Έλληνες εδώ πέρα και βεβαίως οπαδοί του ΠΑΟΚ και ρωτούν αν μπορούν να έρθουν, αν υπάρχει είσοδος, τι γίνεται. Συνήθως στα φιλικά δεν υπάρχει κάποια είσοδος. Όποιος έτσι το επιθυμεί έρχεται και παρακολουθεί το φιλικό, και για αύριο δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ότι θα είναι κλειστό. Τώρα για το τηλεοπτικό, κατά πάσα πιθανότητα πάμε προς ΠΑΟΚ TV, έτσι. Ναι. Ωραία. Ωραία. Αυτά. Οτιδήποτε προκύψει. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς και το απόγευμα με τον αρχηγό εδώ πέρα. Στις επόμενες εκπομπές του Λίμπερο, εδώ είμαστε, μάλλον εκεί είστε, για να μεταφέρετε το τι ακριβώς συμβαίνει όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ελένη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, τι μου κάνεις εσύ, Στέριο, σταμάτα για να πεις το χορηγό. Ακούσαμε την Ελένη Κούντου. Α, θα έχουμε και Σταύρο Κόλκα μετά. Η προετοιμασία είναι η φετινή του ΠΑΟΚ, σεζόν 19-20, μια προσφορά του Ότο Καλογεράς. Είναι μια περίοδος όπου το αυτοκίνητο είναι πολύτιμο σύμμαχός μας να μας μεταφέρει στις θάλασσες, όχι για όλους μας. Κάποιοι δουλεύουν με αγάπη. Αλλά θα δει και η δικιά μας σειρά, όπου να είναι. Κάτσε, ρε, τώρα γυρίζω την άδεια, ρε. Θέλω και άλλη άδεια. Μάλιστα, οκ. Okay. Πρέπει να το αυτοκίνητό σας να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Το έχετε υποχρέωση και στον εαυτό σας, αλλά και στους απέναντί σας. Στον Ότο Καλογερά σας θα έχετε ολοκληρωμένο σέρβις. Υπάρχει και φανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά. Ακόμα και αυτοκίνητο αντικατάστασης, εάν χρειαστείτε. 3 καταστήματα: Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στη στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19 στην παλιά συμμαχική Ωραίο Κάστρο, και στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίου στη Θέρμη, και φυσικά otokalogeras.gr στο ίντερνετ, όπως προσφέρει την προετοιμασία του ΠΑΟ και οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλος,
στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ασφάλισε το κινητό για κάθε κατηγορία από 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα. Κάντε μια έρευνα αγοράς και θα καταλάβετε ότι στο Μαργαριτόπουλο σας συμφέρει περισσότερο και ζητήστε τις προσφορές που έχει ο Μαργαριτόπουλος και θα το διαπιστώσετε. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2310-911-701. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Μαζί μας είναι η Αναδομοστέργιο, η οποία προσφέρει πάρα πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ πολύ καλές τιμές. Για σιαμπάνι δεν είπαμε. Θα πούμε στην πορεία. Εθνικές αντιστάσεις 171, ρε φίλε. Τι γίνεται. Εθνικές αντιστάσεις 171 στο Φίνικα είναι η αναδομό. Και φυσικά η στίγημα, η οποία προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα επιλογών σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις και ό,τι άλλο θέλετε. Πολιτική έχει ακόμα. Έχει εκλογές και τέτοια. Πάντα έχει. Πρέπει να έχει ακόμα. Οπότε έχετε και εκεί χρόνο να κάνετε τις επιλογές από κινητό, tablet ή υπολογιστή πολύ πολύ εύκολα και γρήγορα. Και την Πέμπτη που μας έρχεται, μεθαύριο δηλαδή, 4 Ιουλίου, οι Σταβέντο σας υπόσχονται μια ξεχωριστή βραδιά στο Regency Casino και πιο συγκεκριμένα στο Alfredo's Garden, δίπλα ακριβώς στο Regency Casino. Οι εισιτήρια προπολούνται, οι πόρτες θα ανοίξουν στις 10. Υπάρχει, είπαμε, δωρεάν μεταφορά από το Θέατρο Βεργίνα στις 9.30 και στις 10.30. Εισιτήρια από τα ταμεία του καζίνο, το Regency όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, τελεφωνικά στο 217-234567 και στα καταστήματα public. Δεν είναι απαραίτητη η είσοδος στο καζίνο. Αν θέλετε να πάτε στο Regency Casino τώρα, πριν ή μετά τη συναυλία του Σταβέντο, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Σταύρο Κόλκα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24, στο Λίμπερο 107,4. Ακούσαμε την Ελένη Μπούντου για τις πρώτες εικόνες που μας μετέφερε από την παρουσία του Αμπέλ Φερέιρα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στο ΠΑΟ 24 που και φέτος θα σας προσφέρει την πιο πλήρη ενημέρωση για την προετοιμασία του Δικεφάλου στην Ολλανδία, με φωτογραφίες, βίντεο, σχόλια, παραλυπόμενα και φυσικά το βραδινό βίντεο των απεσταλμένων που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει παράδοση και νομίζω είναι κάτι που, εντάξει, το έχετε αγκαλιάσει γενικότερα και πάντα έχει το ενδιαφέρον του. Σοβαρότητα υπόσχονται φέτος όμως. Λείπεις εσύ Στέρκιο και το γύρισαν. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν ήμασταν σοβαροί, αγάπη. Στέργιο, έχω κρατημένα βιντεάκια από όλα τα τελευταία χρόνια. Ένα σοβαρό δικό σας δεν υπάρχει. Έχω προχωρήσει σε τη σκηνοθεσία σε άλλο επίπεδο. Σε κάποια φάση δηλαδή, έτρεπε το χέρι σου. Δηλαδή εκείνο, εντάξει, όταν τραβάς κάμερα τόσες ώρες, κάποια στιγμή και δύο πλάνα θα καούν. Ναι. Αλλά τους έχω πραγματικά κάνει πρώτους μάγκες τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Τους έχω πάει στην εκκλησία. Ιστορική στιγμή εκείνη, ναι. Τους έχω πάει σε σούπερ μάρκετ και είχαμε αγοράσει το μικρό καρπουζάκι και το χυμό καρπούζι. Ναι. Και φυσικά το περσινό που ήταν νομίζω από τα καλύτερα. Εντάξει, μερικά τα έκανε και ο Σταύρος μόνος. Δηλαδή εκείνο με το τραμπολίνο του Σταύρου. Πω, και εκείνο. Ήταν ένα μικρό έργο τέχνης. Ναι, κανονικά. Με το τραμπολίνο. Ίσως το καλύτερο του Σταύρου. Θα τα θυμίσω λίγο να ανεβάσει τον πύχη. Δεν γίνεται. Και το κορυφαίο για μένα όλων είναι που είχα ένα 20 λεπτό τον μάστορα εκεί στο Άρνεμ, τον φύλακα του γηπέδου, να τον εξηγήσω ότι θα είναι αυτοί οι δύο θα μιλάνε. Ναι. Μετά το φιλικό ήταν εκείνο που είχε τελειώσει. Όχι, το φιλικό, είχαν φύγει. Μετά από την προπόνηση. Α, ναι. Και κάποια στιγμή θα μπεις στο πλάνο και θα πεις τελείωσε, πρέπει να φύγετε έξω. Το θυμάσαι εκείνο σκηνικό. Κάπως θυμάμαι. Μπήκε ο Κυριούλης και έλεγε Φίνις. Αυτό για να βγει η αγάπη. Γιατί μισή ώρα για να καταλάβει. Γιατί δεν το καταλάβαινε, πόσο δύσκολο ήταν. Γιατί? Δεν. Το αγγλικό δεν το έχει σχεδόν καθόλου. Okay. Με παντομήματο που το πήγαμε. Εντάξει. Ότι όταν σου κάνω νόημα θα μπει, θα πει αυτό. Ναι. Μας βγήκε όμως. Ήταν καλό το αποτέλεσμα. Ναι. Ωραία. Τι γίνεται γενικότερα? Γενικότερα, κοίταξε. Παίρνει φαλκά Ολυμπιακό. Έχω μείνει εγώ στο επικό πρωτοσέλιδο του κόκκινου πρωταθλητή Παύλα Γάτα, Παύλα Σκύλο, Παύλα Γαύρο. Αφού είναι 5-1. Τι να κάνω, αυτό. Έβγαλε χθες μέσα εισαγωγικά η λέξη δημοσιογράφος του Ολυμπιακού την είδηση ότι ο Ολυμπιακός κυνηγάει Φαλκάο. Που προέρχεται από καλή σεζόν, όχι από καμία σεζόν. Ναι, αμέσως το διέψευσε και ο Ολυμπιακός και οι υπόλοιποι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Ναι. Οι κανονικοί ρεπόρτερ, γιατί ο συγκεκριμένος δεν είναι ούτε δημοσιογράφος ούτε ρεπόρτερ. Είναι ένας γραφικός ο οποίος προκαλεί, όπως έχουμε και στην πόλη μας πολλούς, να τσιγκλίζει τον κόσμο, μπας και τον διαβάσει κάποιος παραπάνω. Λοιπόν, διαψεύτηκε η περίπτωση Φαλκάο. Γιατί είναι μια περίπτωση που η ελληνική ομάδα γελάνε όχι απλά και τα τσιμέντα, γελάει και η θάλασσα εδώ μπροστά μας. Ναι, και η θάλασσα του Πειραιά μαζί και τα ψάρια. Ναι.
Και βγαίνει λοιπόν η εφημερίδα 3-1 και λέει: διαψεύδει ο Ολυμπιακός για τον Κολομβιανό. Ναι. Ναι, τέτοιοι παιχταράδες δεν έρχονται. Ναι. Αλλά μόνο ο Μαρινάκης μπορεί Φαλκάο. Με μεγάλα γράμματα κιόλας. Με μεγάλα γράμματα. Δεν έχει τέρι αυτός ο οπαδός του θρύλου. Το με, κάτω είναι με αυτόν στο τιμόνι γίνονται τα πάντα. Όχι, και το φίλε, κάτω φυσικά αυτό είναι η αποθέωση. Ναι. Δεν μας νοιάζει αν το φέρεις, μας τρελαίνεις που το παλεύεις. Ανοίγει μία νέα πόρτα. Ο πρωταθλητής γάτα σκύλος γάβρος. Μπορούμε και εμείς από αύριο να γράψουμε. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να φέρει το Ριμπερί. Ρώτησε για Ριμπερί, θα γράψουμε και θα πούμε ότι δεν μπορεί να το φέρει. Αλλά μόνο ο Ιβάν μπορεί να το φέρει. Και δεν μας νοιάζει, πρόεδρε. Δεν μας νοιάζει, πρόεδρε, που θα δει ποτέ ο Ριμπερί. Αλλά και μόνο που το σκέφτηκες. Αυτό λοιπόν. Δεν μας νοιάζει αν το φέρεις, μας τρελαίνεις που το παλεύεις. Παιδιά, έχετε πάει την ενημέρωση σε άλλα επίπεδα. Πραγματικά συγχαρητήρια. Δυστυχώς για εσάς τα πρόβατα ολοένα και λιγοστεύουν. Και γι' αυτό το λόγο κάποτε είχατε δύο εφημερίδες παντοδύναμες, οπαδικές. Έχουν γίνει 2-1 και το 2-1 δεν πουλάει τετραψήφιο αριθμό φίλων. Δεν πειράζει, συνεχίστε να μας διασκεδάζετε όπως μας διασκέδασε χθες προσωπικά εμένα πάρα πολύ και ο Μάριος Χιαμπάνης με την φανταστική του δήλωση που σίγουρα την έγραψε κάποιος άλλος, με κάθε σεβασμό στο Μάριο, αλλά σίγουρα την έγραψε κάποιος άλλος στην ανακοίνωση και απλά δεν ξέρω αν στον Ολυμπιακό δίνουν και παίχτες τους κωδικούς από το Instagram και το Facebook. Να τα βάζει ο άλλος κατευθείαν. Ναι. Μην τα δίνει στο Μάριο και ο Μάριος τα ανεβάζει. Εγώ νομίζω ότι το έκανε μόνος του. Εγώ νομίζω ότι του το έγραψε άλλος. Όχι, εγώ νομίζω ότι το έκανε μόνος του. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Το έκανε μόνος του, βλέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Μάριος να έγραφε αυτό το μήνυμα. Το έκανε μόνος του. Το μήνυμα, παιδιά, είναι εντάξει, έγινε ένας χαμός χθες του ΠΑΟΚ 24. Όνειρο ζωή ο θρύλος. Όπα, αυτό δεν σου θυμίζει κάτι. Μου θυμίζει και εντάξει. Δεν σου θυμίζει εκείνο το όνειρο ζωή ο ΠΑΟΚ. Θα αναφερθούμε και σε αυτό. Ήταν ίδιο, ρε φίλε. Λοιπόν, όνειρο ζωή ο θρύλος, είπε ο Μάριος. Ναι. Σκληρή δουλειά για να περάσουμε στους ομίλους του Champions League και να φέρουμε πρωτάθλημα στον Πειραιά. Ευχαριστώ προσωπικά τον κύριο Μαρινάκη που με πίστεψε και όσους βοήθησαν να έρθω στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, έγραψε ο Μάριος Χιαμπάνης. Ο οποίος πάτησε like στον εαυτό του. Το κάνει συνέχεια, δεν είναι πρώτη φορά. Αν το κάνει συνέχεια. Ναι, είναι συστηματικό αυτό κάνει. Καλά, εντάξει, από το Μάριο. Όχι, σοβαρά το δεν είχαμε και πολλές απαιτήσεις. Στο Instagram. Απαιτήσεις σε τέτοια θέματα. Ναι. Απαιτήσεις αγωνιστικές υπήρχαν, αλλά απαιτήσεις στο κομμάτι αυτό της λογικής κτλ. Δεν. Βέβαια, δυστυχώς για τον Μάριο, την 3η 9 Ιανουαρίου του 2018 είχε γράψει, είχε δηλώσει μάλλον σε κάμερα, υπάρχει και σε βίντεο, όνειρο ζωής ο ΠΑΟΚ. Α, είναι το ίδιο. Όνειρο ζωής ο ΠΑΟΚ, όνειρο ζωής ο Θρύλος, σε κανένα χρόνο όνειρο ζωής ο Πανιώνιος. Ναι. Και όνειρο ζωής μη φας. Πω. Και μη χανόμαστε. Καλή επιτυχία στο Μάριο. Μόνος του σου λέω το έκανε. Ναι, καλή επιτυχία στο τάπο στο Μάριο, εγώ χωρίς είδος ειρωνίας. Αγωνιστικά εννοείται, ναι. Αλλά πραγματικά δεν θέλω να αναφερθώ παραπάνω. Εντάξει, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά για τον Μάριο, αλλά δεν έχει νόημα. Ξαναλέω, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, υπάρχει θέμα στο ΠΑΟΚ 24 για τη ρήτρα του Αμπέλ Φερέρα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι στα 7 εκατομμύρια. Μπείτε, διαβάστε το ρεπορτάζ. Έχει και άλλες λεπτομέρειες. Ξαναλέω, η πληρέστερη ενημέρωση και φέτος στο ΠΑΟΚ 24. Γενικά με τον Σταύρο Κόλκα, τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Πες. Και την Ελένη Μπούντου. Γενικά το deal με την Μπράγκα περιλαμβάνει πολλά μέσα. Χθες κάποια στιγμή γράφτηκε ότι υπάρχει και ένας όρος ότι μέχρι το 2022 που θα είναι σε ισχύ, αν δεν αλλάξει κάτι, το συμβόλαιο του Αμπέλ Φερέρα στον ΠΑΟΚ, δεν έχει δικαίωμα ο δικέφαλος να πάρει παίκτη από την Μπράγκα. Μέχρι το 2021 ή το 2022. Ναι, μέχρι το 2022. Δεν έχει το δικαίωμα να πάρει παίκτη από την Μπράγκα ούτε από την πρώτη ομάδα ούτε από τις ακαδημίες. Προφανώς αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Μπράγκα ξέρει ότι ο Φερέρα ξέρει πολύ καλά την ομάδα και το τι υπάρχει εκεί, γιατί έχει διατελέσει και προπονητής στη δεύτερη ομάδα, οπότε ξέρει και τους πιο νεαρούς παίκτες. Και δεν θέλουν να γίνει κάτι τέτοιο. Και κοίταξε, στους νεαρούς ποδοσφαιριστές δεν είναι και τόσο δύσκολο να πάρεις ένα ποδοσφαιριστή και να πληρώσεις τα τροφεία. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας 17χρονος στην Μπράγκα που να βγάζει μάτια. Ναι. Το να τον χάσει η Μπράγκα δεν είναι και τόσο δύσκολο. Και σου λέει, όταν δίνει μια ομάδα 8 εκατομμύρια κοντά
σε μισθούς προπονητή και σε αυτά που έδωσε στην Πράγα τα χρήματα, τι είναι να δώσει ένα 1,5 εκατομμύριο για να μας πάρει ένα ποδοσφαιριστή από τις ακαδημίες. Ναι. Εντάξει, καλώς έκανε η Πράγα, φροντίζει τα συμφέροντά της και έβαλε αυτή τη ρήτρα. Διαβάζοντας χθες ρεπορτάζ Πορτογάλων, προκύπτει ότι ο Αμπέλ Φερέιρα αμοιβόταν στην Πράγα με 500.000 ευρώ το χρόνο. Το λες, είναι άρα τετραπλασίασε τις απολαβές του, δηλαδή αυτά που θα έπαιρνε την επόμενη τριετία στην Πράγκα, το 1,5 εκατομμύριο, θα τα πάρει στα 2 τρίτα της χρονιάς στο δικέφαλο και θα βάλει στην τσέπη του άλλα 4 εκατομμύρια, δεν ξέρω, 5. Το έχουμε ξαναπεί, αν επιτεθούν οι στόχοι του ΠΑΟΚ, όχι μόνο υπάρχουν μπόνους βάσει συμβολέων, υπάρχουν και τα μπόνους αβίδι. Καλά, δηλαδή τα μπόνους βλέπει... γενικά μες στη σεζόν είναι... Κοίταξε... Έχω ξυπνήσει καλά, σε βλέπω μπροστά μου και σου δίνω και 100.000 έξτρα, γιατί συμβαίνουν και αυτά, δεν είναι... Ναι, γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν τα μπόνους των συμβολέων. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έχει στο συμβόλαιο του ο Αμπέλ Φερέρα ότι αν πάρεις το πρωτάθλημα θα πάρεις 300.000 ευρώ ή 500.000 ευρώ ή 100.000 ευρώ. Ναι. Και όταν πάρει το πρωτάθλημα, να έρθει ο Ιβάν και να πει πάρε 200. Εδώ στέλνει μπορεί να κερδίσει έναν αγώνα ο οποίο είναι ένα αγώνα μέσα στο πρόγραμμα. Ξέρω εγώ, το πάω και Παναθηναϊκό. Ναι. Σου λέει να είναι τυχαίο. Αλλά να κρίνει κάτι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή να πα διαφορά από τον Ολυμπιακό, π.χ. στου 6 βαθμού. Ωραία. Μπορεί ο άλλο που πήρε να πάρει ένα πριν, μοιραστείτε όλοι ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ, 500.000. Αυτά όλα είναι άστο. Άμα τα κάτσει να τα σκεφτεί και να τα προσθέσει, είναι... ξεφεύγει πολύ το νούμερο. Αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για τον Φερέιρα το γεγονός ότι από τα 500.000 έχει φτάσει, τετραπλασιάζει και παραπάνω τις αποδοχές του. Εντάξει, έπαιξε ρόλο και αυτό. Δεν μπορεί να μπει κανείς το αντίθετο. Έπαιξε ρόλο και η παρουσία του ΠΑΟΚ στο Champions League. Έπαιξε ρόλο. Εντάξει, πολλά έπαιξαν ρόλο. Και το ότι ο ΠΑΟΚ προέρχεται από μια απίστευτη χρονιά στην Ελλάδα και έπαιξαν φυσικά ρόλο και οι πληροφορίες που πήρε ο Φερέιρα από τον Κοσέισάο ενδεχομένως, από τον Φερνάντο Σάντος, από τον Βιερίνια. Όποιον Πορτογάλο και αν ρώτησε, δεν νομίζω να το είχε να του πει αρνητική κουβέντα για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να του είπαν αρνητικές κουβέντες για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι όλα ρόδινα. Πιθανό, ναι. Αλλά για τον ΠΑΟΚ δεν νομίζω να του είπε κάποιος ότι ο πρόεδρος δεν πληρώνει ή να του είπε κάποιος ότι μην πας εκεί, η ομάδα θα διαλυθεί αφού πήρε το πρωτάθλημα, αυτό που έγινε με την ΑΕΚ. Εδώ τα έβγαζε πέρα με τον πρόεδρο της Μπράγκα που μιλώντας λίγο και με Πορτογάλους, ο άνθρωπος έχει κάνει κάτι σκηνικά που δεν μπορούμε να φανταστούμε εδώ πέρα. Ναι, έχει κάνει πολλά. Κάποιοι πρέπει να αναφερθούμε σε δύο-τρία. Δηλαδή, δεν είναι normal τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί. Αλλά μπορούσε να διαχειριστεί γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια ο Φερέιρα. Είχαν μια καλή σχέση. Χθες στο ΠΑΟΚ είχαμε και ένα θέμα ουσιαστικά το προφίλ του. Πώς συμπεριφέρεται εκτός αγωνιστικού χώρου, πώς συμπεριφέρεται εντός αγωνιστικού χώρου, πώς προτιμάει να παίζει, να παίζουν μάλλον οι ομάδες του, ποια είναι τα στοιχεία του γενικότερα. Στο μεταξύ, για να καταλάβει κανείς το τι πέτυχε ο ΠΑΟΚ, η προετοιμασία της Μπράγκα έχει ξεκινήσει. Ναι, δεν έχουν προπονητή. Χωρίς προπονητή. Και είναι πρώτος επικρατέστερος που διάβασε σήμερα το πρωί και το έχουμε και στο ΠΑΟΚ, ο Σαπίντο. Ναι. Ο οποίος έχει περάσει από την Ελλάδα και από τον Ατρόμητο και από τον Όφη. Μέχρι την περσινή σεζόν ήταν στη Λέγκε Βαρσοβίας και τώρα φαίνεται ότι είναι ο πρώτος για την ανάλυση τεχνικής ηγεσίας, αλλά. Κατάλαβα λίγο που διάβαζα διάφορα ότι υπάρχει μια. Δεν τη λες και μικρή αναστάτωση, τη λες μεγάλη αναστάτωση, γιατί πολλοί δεν θέλουν τον Σαπίντο. Περίμεναν κάτι διαφορετικό. Σε κάποια φάση γράφτηκε ότι θα είναι προπονητής, ο προπονητής της Β' ομάδας. Okay, δεν έγινε αυτό. Αυτός ξεκινάει να προπονεί μέχρι να βρεθεί ο Ρουί Σάντος. Έλεγαν ότι θα μείνει κανονικά. Ναι. Δεν το συνεχίζουν αυτό. Και τώρα πάνε μάλλον σε Σαπίντο. Αλλά έχουν θέμα. Έχει ενδιαφέρον μέσα σε όλα τα άλλα. Αυτό που έλεγε χθες ο Σταύρος στον Νίκο Μοσχοβίτη το βράδυ και στον Νίκο Παπαδόπουλο, ότι του χρόνου η Μπράγκα κλείνει 100 χρόνια ιστορίας, ετοιμάζουν ήδη κάποια project για να φτάσουν στο αποκορύφωμα στις εκδηλώσεις που θα κάνουν για τα 100 χρόνια και στα περισσότερα project είναι κεντρικό πρόσωπο ο Αμπέλ Φερέιρα. Ναι. Του στείλω ότι η Μπράγκα θα πάει για τα 100 χρόνια με σκοπό να σπάσει την κυριαρχία των τριών ομάδων. Πόρτο, αυτό ήταν, το πλάνο. Δηλαδή ότι θα τρέξουμε πέρα από τα happenings, τις γιορτές, τα party που φαντάζομαι θα υπάρχουν. Αν και η Μπράγκα δεν έχει μεγάλο πυρήνα οπαδών γενικότερα. Mm-hmm. Το project ήταν ότι θα πάμε να σπάσουμε το μονοπόλιο Μπενφίκα, Πόρτο και Sporting Λισαβόνας και παντού θα βάζαμε μπροστά τον Αμπέλ Φερέιρα ότι η Μπράγκα κοντά στα 100 χρόνια της έχει τον καλύτερο προπονητή στην Πορτογαλία ή τον πιο ελπιδοφόρο ή τον πιο σύγχρονο, καθένας πες όπως θέλεις. Μαζί με τον Κοσίσα. Ναι, και θα πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα με πρωτεργάτη τον Αμπέλ Φερέιρα. Και κάπου εκεί ήρθε ο ΠΑΟΚ
και σε δύο μέρες κατάφερε να τελειώσει μια τέτοια υπόθεση. Καλά είναι αυτό που λέγαμε. Γελάω με αυτούς που λένε ότι εδώ και ένα μήνα ο ΠΑΟΚ μιλάει με τον Φερέιρα. Καλά, εντάξει. Οι άνθρωποι είναι άσχετοι απλώς επειδή θέλουν πάντα να πούν κάτι διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει. Και ότι εμείς το ξέραμε. Ναι, αλλά δεν το λέγαμε. Όπως ήξεραν και πολλοί ότι ο Λουτσέσκου θα δεχόταν την πρόταση από τη Σαουδική Αραβία. Εννοείται ότι ο Λουτσέσκου το έχει αποφασίσει. Ναι. Αλλά okay. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν γενικότερα και στις καλύτερες οικογένειες. Σε δύο μέρες ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά τελείωσε τον deal με τον Αμπέλ Φερέιρα. Το είπε και μόνος του βασικά. Χθες. Είπαμε αυτοί που τα ξέρουν όλα στην πόλη μας και όλο ένα και λιγοστεύει το κοινό τους, γιατί δεν μπορείς να παίζεις το ίδιο βιολί 10 χρόνια, 20 χρόνια. Είπαν αυτό, ότι εδώ και ένα μήνα γίνεται αυτό, αλλά εμείς δεν το είπαμε κτλ. Εντάξει. Τα πάντα έγιναν τόσο γρήγορα. Είχα δύο μέρες άδεια από την ομάδα και μέσα σε δύο ημέρες έγιναν όλα. Ήταν μια πρόκληση για όλες τις πλευρές. Δεν ήταν εύκολο για κανέναν, ούτε και για μένα. Είναι μια ημέρα άκρως συναισθηματική, είπε ο Άμπελ Φερέιρα μεταξύ άλλων. Υπάρχει ολόκληρη συνέντευξή του στο ΠΟΑ 24. Οπότε, μάλλον Στέργιο κάτι δεν ήξερε κι αυτός. Δεν ξέρω. Ναι. Ή δεν ήθελε να αποκαλύψει. Τώρα που μιλάμε, υπάρχει διπλό επί Ολλανδικού εδάφους. Το πρώτο διπλό. Θα διαβάσετε σε λίγο στο ΠΟΑ 24 τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Mm-hmm. Μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ιστορικό το διπλό αυτό, μιας και είναι το πρώτο του. Καλά, μου έρθει και εσύ ιστορικό. Εντάξει, πάντα έχει σημειολογική σημασία. Το θέμα του Σέρτζιο Ολιβέιρα θα το αφήσω στο Σταύρο, γιατί ναι, νομίζω έχει καλύτερη πληροφόρηση, όντας στην καρδιά των γεγονότων. Γιατί ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ είναι στην Ολλανδία και από εκεί χτυπάει η καρδιά των γεγονότων. Ναι, έχει ανοίξει πάλι πάντως. Θα τα πούμε στην πορεία. Θα μας τον αναλύσει ο Σταύρος με τον Σταύρο, μετά το διάλειμμα. Υπάρχουν διάφορες πληροφορίες και από την Πορτογαλία. Και οτιδήποτε για άλλο Ολιβέιρα. Έχει πέσει στην αντίληψή του και από τις πρώτες στιγμές του Φερέιρα και των συνεργατών του και γενικότερα, αν έχει μάθει πώς διαμορφώνεται το μεταγραφικό πλάνο του ΠΑΟΚ, που εγώ ξαναλέω δεν θα μου κάνει καμία έκπληση αν υπάρχει μία ή δύο διαφοροποιήσεις. Mm-hmm. Λογικό είναι. Άλλα ήθελε ο Λουτσέσκου, άλλα μπορεί να θέλει ο Φερέιρα, άλλο στυλ ποδοσφαιριστών. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση γενικότερα. Μιλώντας με Πορτογαλίες όλες αυτές τις ημέρες, τους κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όλο αυτό που γίνεται. Δηλαδή, ξέρουν πλέον οι Πορτογάλοι ποιος είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι μια άγνωστη ομάδα εκεί. Τα τελευταία χρόνια ειδικά, και επειδή έχει παίξει με την Μπενφίκα και γιατί είναι όλη αυτή έτσι, η σχέση με τον Φερνάντο Σάντος, Κονσέσαο, που γενικά αναφέρεται το όνομα του ΠΑΟΚ εκεί. Αλλά δεν περίμεναν καταρχάς μέσα από τον Κύριακο ότι θα τελείωνε το θέμα του Φερέιρα. Δηλαδή, όλοι από την αρχή έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει. Δεν πίστευαν ότι θα γίνει. Και τους κάνει ξανά τώρα εντύπωση ότι επανέρχεται το θέμα του Ολιβέιρα, γνωρίζοντας τα οικονομικά δεδομένα. Τους κάνει πάρα πολύ εντύπωση όλο αυτό. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει εντελώς την εικόνα του στην Πορτογαλία. Νομίζω και γενικότερα στην Ευρώπη. Αλλά σε συγκεκριμένη αγορά ειδικά. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Και βλέπεις, και το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι και το σημειώνουν, ότι δεν είναι πλέον δύσκολο για παίκτες και προπονητές, όπως φαίνεται εδώ, της Πορτογαλίας, να πούν το ναι για τον ΠΑΟΚ. Όχι την Ελλάδα, γιατί για την Ελλάδα γενικότερα δεν είναι καλή η άποψη που έχουν, και λογικό. Αλλά ναι, έχει αλλάξει πολύ εικόνα για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή βλέπεις και παίκτες, ας πούμε, και στο Ολιβέιρα την περίπτωση, δεν είναι λίγο το γεγονός ότι και ο ίδιος έχει καλή άποψη για τον ΠΑΟΚ. Γιατί όπως και να έχει, μπορεί να μην είναι βασικός τόσο πάνω στην Πόρτο, που δεν το ξέρουμε αυτό για τη φετινή σεζόν, πώς θα πάει. Αλλά θα μπορούσε να πει ότι εγώ θέλω να μείνω και να παλέψω για ό,τι έστω και λίγο χρόνο. Ωραία. Εγώ φαντάζομαι ότι κάνει. Ο ΠΑΟΚ ενδεχομένως να έχει και σύμμαχο και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Μα τον έχει γι' αυτό. Μα θέλει να. Ο Ολιβέιρα θέλει να. Όχι θέλει. Δεν πιέζει, δεν μπορούμε να πούμε ότι πιέζει ναι, την Πόρτο αυτή τη στιγμή. Δεν θα βάλει τα κλάματα αν έρθει στην Ελλάδα. Ναι, δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Μπορεί άμα προχωρήσει γενικότερα. Ναι, και να αντιληφθεί ότι θα είναι απλά μέρος του rotation. Ναι, γιατί έχουν θέμα αυτή και με τον Κονσεσάο ακόμα. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα δεν είναι σίγουρο ότι ο Κονσεσάο θα συνεχίσει. Ναι. Αυτό πάλι δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τι δεν του έκανε ο Κονσεσάο και δεν του αρέσει ξαφνικά υπάρχει θέμα. Αγάπη, όταν είσαι σε ένα κλαμπ πρωταθλητισμού. Ρεσί Κονσεσάο είναι. Πόρτο, ναι, απέτυχε να πάρει το πρωτάθλημα, απέτυχε να πάρει και το κύπελο. Αν ήταν κάποιο άλλο στη θέση του Κονσεσάο, θα είχε φύγει χθε. Μάλλον μετά το τελικό με την Sporting Λισαβόνα, ναι,
Θα έχει φύγει μέσα σε μισή ώρα. Στα πέναλτι. Επειδή στα πέναλτι. Κριθεί, δηλαδή... Ισοφάρισε η Πόρτο. Συγγνώμη κιόλα. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων. Ναι, επειδή λοιπόν είναι ο Σέρτζο Κοσεϊσάο, γι' αυτό έχει πιθανότητες να μείνει. Αν είναι κάποιο άλλο. Εμείς στηρίζουμε, Στέργιο. Σέρτζο Κοσεϊσάο. Δικό μας άνθρωπος είναι. Ναι, εγώ ούτε στηρίζω ούτε δεν στηρίζω. Φερνάντα και Κοσεϊσάο είναι μαζί. Για σένα. Για μένα μπορεί να μείνει και μαζί. Τέλος πάντων. Από τη στιγμή που ο Πάοκ έχει προπονητή. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει την πολύ. Εντάξει, δεν λέμε και τον Πάοκ. Λέω γενικά, ρε παιδί. Θα τη βρει την άκρη ο Σέρτζιο. Καλά, προφανώς. Μπορεί να φύγει από την Πόρτο, να πάει στην Λάτσιο. Στη Γαλλία, Ιταλία. Μπορεί να φύγει από τη Λάτσιο, να πάει σε δύο χρόνια στην Ίντερ ή σε ένα χρόνο. Θα σου πω, γενικότερα έχει καλό όνομα, είναι καλό προπονητή. Απλά μου κάνει εντύπωση γιατί πραγματικά μέχρι το τέλη Μαΐου υπήρχε αποθέωση καλύτερο προπονητή στην Πορτογαλία από του κορυφαίου και γενικότερα ένα πολύ καλό προφίλ του Πορτογάλου. Και ξαφνικά τώρα φτάσαμε, ας πούμε, Ιούλιο και συζητάνε για το αν θα συνεχίσει ή όχι. Τέλος πάντων. Εχθές πήρα τηλέφωνο από φίλο μου που είχε ανησυχία βλέποντας στο site της ΠΑΕ το Σιαμπάνι, το Γλύκο, το Ντόσκα κτλ. Ναι. Το λέω, μην αγχώνεσαι. Γιατί γίνει, ήταν τα προηγούμενα. Έχει γίνει το ξεκαθάρισμα. Ναι, έγινε. Ναι, ο φίλος μου είπε ότι κοίταξε, ρε φίλε, τα συμβόλαια λήγουν 30 Ιουνίου. Mm. Εχθές που είχαμε 1 Ιουλίου, γιατί δεν υπάρχουν ακόμα μέσα στο ρόστερ. Και το λέω, εντάξει, έγινε η ανανέωση. Τερματοφύλακες τώρα που μιλάμε, Μελίσσας, Πασχαλάκης και Ζίβκοβιτς με το 22, Μελίσσας με το 88, Ζίβκοβιτς. Αμυντική, ο Ροντρίγκο με το νούμερο 2, Μάτος, Χαζησαΐας, Ίγκασον που θα τον περιμένουμε αύριο στην Ολλανδία, οι απεσταλμένοι μας, και φυσικά ο Αμπέλ Φερέρα. Ο Βαρέλα, ο Μιχάη που πήρε το 6, ο Κρέσπο, ο Γιαννούλης με τα ίδια νούμερα με πέρσι, Ελ Καντουρί, Μαωρίσιο, Πέλκας, Μελιόπουλος με το 14. Βέρμπλουμ το 19, Βιερίνια, Μπίσεσβαρ, Κάτσε που πήρε το παλιό του νούμερο, νομίζω το 26, mm-hmm. Ο Μίσιτς, ο Ντούγκλας που πήρε το 33, ο Δελιγιανίδης, Πέδρο Ερίκε, Σβιντέρσκι που αναμένεται λογικά στις 15, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση αν επιστρέψει νωρίτερα ο Πολωνός, δηλαδή την άλλη εβδομάδα. Ο Λάμπρου που πήρε το 11, ο Λιμιός το 18, Ακπομ, Ζαμπά και Στόχο, ο οποίος επέλεξε το 99, μιας και το αγαπημένο του 11 που είχε στον ΠΑΟΚ, το είχε ο Λάμπρο, mm-hmm. Το πρόλαβε. Αυτά είναι τα δεδομένα. Παρελθόν και τυπικά ο Σιαμπάνης που λέγαμε νωρίτερα, παρελθόν και ο Γλύκος, παρελθόν και ο Τόσκα, τυπικά. Ο Τόσκα, ο οποίος τώρα είναι χωρίς ομάδα. Ο οποίος έφυγε και μάλλον απομακρύνθηκε από την Real Betis, έλυσε το συμβόλαιό του και είναι και με τη Βούλα ελεύθερος, χωρίς ομάδα. Να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Δεν νομίζω να δυσκολευτεί. Είναι καλός ποδοσφαιριστής. Ναι, είναι τίμιος. Είναι ενεργό μέλος της Εθνικής Ρουμανίας. Παίζει και σαν στόπερ και σαν μπακ. Νομίζω ότι θα βρει μια πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Δεν έχουμε να πούμε το παραμικρό για τον Αλίν Τόσκα. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Να μιλήσουμε λογικά. Με τον Σταύρο, λογικά. Λογικά. Θα μιλήσουμε έστω και λίγο με τον Νίκο, γιατί είχαμε χθες την παρέτηση του Μπάνε Πρέλεβιτς. Ήταν η είδηση που σας λέγαμε ότι την περιμέναμε. Και περιμέναμε απλά να επιβεβαιωθεί. Επιβεβαιώθηκαν λοιπόν οι πληροφορίες που έκαναν λόγο για παρέτηση του Μπάνε Πρέλεβιτς. Πάμε στο διάλειμμα. Παρέα μαζί μας είναι τα ΝΑΚ, με πολλές επιλογές για γυναίκες, άνδρες και παιδιά, σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Πλατεία για Σοφία και Μετρίνα Κόσμο στα δύο κλασικά καταστήματα και φυσικά το νέο Τσιμισκή Μεροσοτέλους και ΝΑΚ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Τα παπούτσια που πήρα τα ΝΑΚ στο κάμπο του Γρηγόρη σου άρεσαν? Δεν τα πρόσεξα. Πρόσεξα το πουκάμισο. Μάλιστα. Έχουμε κάνει γάμο τώρα στα κοντά να πάμε. Γιατί παντρεύσαμε τον Σταύρο, παντρεύσαμε τον Γρηγόρη. Στέργιο. Και στα δικά σου αγάπη. Λοιπόν, μαζί μας δεύτερη ώρα και ο Φτύκας. Πλακάκια και είδη γηινής. Η καλύτερη επιλογή αν θέλετε να ανανεώσετε το μπάνιο σας με επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι. Φυσικά με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Δεν τα αφήνει ο Φτύκας στο πεζοδρόμιο και ψάχνετε να βρείτε ποιος φίλος είναι ελεύθερος για να το κουβαλήσετε στο σπίτι. Με προϊόντα του μεγαλύτερου ισπανικού και ιταλικού οίκου. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2310-905-503 να κλείσετε ένα ραντεβού ή περάστε μια βόλτα από την κάτω τούμπα, Απόλλωνος 37-39, πάνω από τον κήπο του Καλού, για να τα πείτε απευθείας με τους ανθρώπους του Φτύκα και να σας δώσουν τις καλύτερες προσφορές για να ανανεώσετε ή να ανακαινήσετε πλήρως το μπάνιο σας. Αυτά, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε μάλλον με Σταύρο Κόλκα και σίγουρα με Νίκο Μοσχοβίτη. Εδώ μας επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι του σημερινού ΠΑΟ 24. Μία μέρα γεμάτη. Θα ξαναπώ, μπείτε στο ΠΑΟ 24. Βίντεο, φωτογραφίες, σχόλια, παραλυπόμενα και φέτος η πληρέστερη
κάλυψη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στα γνωστά μέρη της Ολλανδίας. Ανακοινώθηκε ένα φιλικό με την De Haag στις 20 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο. Ένα ακόμα φιλικό με Ολλανδική ομάδα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον Σταύρο, αφού σας πω ότι η δημοσιογραφική ενημέρωση για την προετοιμασία, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ είναι μια προσφορά από την Άρκον Ελλάς, η καλύτερη λύση αν θέλετε να τοποθετήσετε ράφια στον επαγγελματικό σας χώρο, αν έχετε σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, μίνι μάρκετ. 2-3-10-7-23-2-40. Η Άρκον βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου ή υπάρχει και το arcon.gr να δείτε με την ησυχία σας ποια ράφια ταιριάζουν στον επαγγελματικό σας χώρο. Σταύρο, τι γίνεται? Καλησπέρα. Έλα. Έλα. Μ' ακούτε? Μια χαρά. Καμπάνα. Καμπάνα. Τι γίνεται, Σταύρο? Είναι σαν το όμορφος Λουίς Σουάρες. Τι λες, μωρέ? Ποιος το είπε αυτό? Εγώ στο λέω. Καμία σχέση. Ούτε καν. Ούτε καν. Ποιος είναι σαν το Σουάρες? Ο Φερέιρα λέει τώρα. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ο Φερέιρα είναι πολύ ωραίος. Γεια, είστε βόδια. Είμαι μπροστά του. Σταύρο, δεν είναι. Έχω δει 600 φωτογραφίες από χθες γιατί το συζητούσα. Ας φωτογραφίες. Και εσύ να μας δούμε στο Instagram φωτογραφίες. Είσαι η Νόμι Κάμπελ. Αχ, Σταύρο, δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι. Νομίζω ότι δεν έχεις καλό σήμα. Μάλλον θα το πέσει η γραμμή σου τώρα. Τι γίνεται. Σταύρο, λοιπόν, το έχω κάνει ολόκληρη ανάλυση. Δεν έχει καμία σχέση με το Σουάρες. Καμία όμως. Πάμε παρακάτω. Ευχαριστώ, άκου τώρα. Είναι επικοινωνιακό αυτό που κάνουμε με τις λισάδες. Η φράτζα σου φταίει. Η φράτζα σου φταίει. Είναι πολύ μακριά. Το βλέπα και στο βίντεο χθες. Τα έχω πίσω. Είναι λίγο περίεργα να τα έχω πίσω. Τα έχω πίσω. Γιατί δεν κουρεύτηκες πριν πας? Κρύωθηκα, πλάγι. Αυτό το μακρύνω. Οκ, εντάξει. Σταυρό. Σίγουρα θα πέσει η γραμμή μόνη της. Σου αφήσαμε γιατί θα έχεις καλύτερη πληροφόρηση για το θέμα Σέρτζιο Ολιβέιρα. Δεν το αγγίξαμε καθόλου. Κοίτα, στην κουβέντα την πρώτη που είχε από ο Άμπερ Φερέιρα με τον Μάριο Μπράγκο και την ιδιοκτησία, υπήρχε το αίτημα επανασχόλησης του ΠΑΟΚ με τον Σέρτζιο Ολιβέιρα. Mm-hmm. Κοίταξε, δείτε τώρα, επειδή είδα και την προπόνηση εδώ τώρα την πρώτη, mm-hmm. για να καταλάβετε τώρα, χθες ήταν παιδική χαρά και σήμερα δεν ακούγονταν κιχ. Ναι, εντάξει, λογικό. Λογικό. Αλλά η ουσία πια είναι, είναι σαφές τέλος πάντων ότι παρότι η προπόνηση ήταν πάρα πολύ καλή και πολύ ποιοτική, mm-hmm. Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα θέμα στα κεντρικά χαφ. Είναι, εντάξει. Πρέπει άμεσα ο ΠΑΟΚ να βρει κάποια σημαντική λύση. Εντάξει, και μη σου πω δύο. Και για μένα και στον τρεφόρ, γιατί μιλάμε για ένα προπονητή που συχνάμε δύο, εντάξει. Και ο ΠΑΟΚ έχει δύο. Τώρα που μιλάμε τον εξής έναν. Τον Άκη. Μιλάμε τον εξής έναν, ναι. Πώς ήταν το διπλό? Σαν πρώτη εικόνα. Καλά, ήταν φίλοι χαιρετίσματα, έχεις. Να είσαι καλά, τα φιλιά μου. Ναι, όχι, δεν σου το ήταν καλό το επίπεδο της προπόνησης. Mm-hmm. Όχι, γιατί ήταν καμιά σύνθετη προπόνηση, δεν έγινε κάτι συγκλονιστικό. Ναι. Η έντασή της και η ποιότητά της. Mm-hmm. Ήταν αυτό που έπρεπε. Αύριο έχουμε φιλικό. Ναι. Την Άλκμα, δύσκολο κιόλας, δεν είναι ένα απλό φιλικό. Θα δούμε, θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, κυρίως για τα νέα παιδιά. Εντάξει, το μεγάλο ερωτηματικό είναι το κατά πόσο θα προσαρμοστεί άμεσα ο Άγκουστο Ντούγκλας. Είναι θέμα, γιατί είναι σε μια θέση που κλείνει το κόλος μας, αλλά δεν είναι, δεν μπορείς να ποντάρεις και πολλά σε ένα παιδί που θα τώρα πειραστεί. Ναι. Θεωρείς, Σταύρο, ότι η ιστορία με τον Ολιβέιρα, έχοντας και μια καλή εικόνα από την Πόρτο, πώς λειτουργεί το πρόεδρο και όλο το πακέτο, είναι μια ιστορία που μπορεί να κλείσει άμεσα? Τώρα όχι σήμερα, να απαραίτητα να κλείσει την Παρασκευή, να κλείσει το Σάββατο. Για να ενεργοποιήθηκε η υπόθεση, προφανώς κάποια μηνύματα ότι υπάρχει δυνατότητα να κλείσει εκεί που θέλουμε, υπάρχουν, ναι. Θα υπήρξε. Mm-hmm. Δεν ξύπνησε ένα πρωί ο Άμπερ Φερέιρα και είπε «Φέρω τον Ολιβέιρα». Προφανώς του εμφανίσανε 5-6 λύσεις. Και είπε, αυτήν έχουμε δυνατότητα να την πάρουμε. Και κάποιος θα του είπε ναι. Γιατί έτσι γίνονται αυτά. Ωραία. Ναι. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, γιατί πώς τον πουλάει ακριβά, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα είχε τεθεί στο τραπέζι αν δεν υπήρχε δυνατότητα. Ναι. Έτσι πάνε αυτά. Εντάξει, εκτιμώ πως υπάρχει η δυνατότητα. Αλλά δεν είναι εύκολο. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολλές μέρες μπροστά του. Δηλαδή μέσα σε επόμενες 4-5 μέρες δεν έχει πάρει παίκτη.
Ναι. Πρέπει να υπάρχει, πρέπει, δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα λίγο θα σε σοκάρω και θα σε ρωτήσω αν υπάρχει θέμα Ουάρντα. Έχει πάρει Αιγύπτιο συνάδελφο την Αγάπη έχασες. Και τη ρώτησε αν με τον νέο προπονητή υπάρχει περίπτωση ο Ουάρντα να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Τι μαθαίνει εσύ. Σταύρο, είμαστε στον αέρα στον πρώτο μισάωρο. Χτυπάει το κινητό μου και είναι Αίγυπτος, ωραία. Λέω δεν θα ασχοληθώ, δεν θα το σηκώσω. Και βγήκα έξω και το σήκωσα. Και ρώτησε συνάδελφο αν υπάρχει έδαφο για τον Ουάρντα πλέον στην εποχή Φερέιρα. Τι λέει, Σταύρωση. Για επιστροφή. Υπάρχει έδαφο. Ούτε μία σε εκατομμύριο. Η επόμενη ερώτησή του ήταν αν υπάρχει για τον Ατρόμητο κάτι. Του λέω. Νομίζω σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι. Πραγματικά. Μπορεί να υπάρξει μια ομάδα, ξέρω εγώ, που θα φέρει την ποιότητά του κόντρα σε αυτό που κάνει. Μετά όμως την πορεία της κουβέντας, Σταύρο είπε και αυτός κάτι ακραίο, το οποίο δεν το υιοθετώ εγώ, οπότε δεν μπορώ να το πω. Ότι χρειάζεται γενικότερες βοήθειες. Χρειάζεται. Έκανα, λέει, εγώ μια κουβέντα μαζί του και κατάλαβα, λέει, ότι χρειάζεται μια βοήθεια πλέον. Ιατρικού. Ψυχία του. Δηλαδή, φαντάζεσαι, Σταύρο, που του ξέρει κιόλα. Για να πει ο Αιγύπτιος δημοσιογράφος που εντάξει, δεν νομίζω να γίνει πολύ τσακάλια. Να πει αυτό το πράγμα, φαντάζομαι. Λοιπόν, αφήνουμε τον Ουάρντα. Εντάξει. Τι άλλο η πρώτη σου αίσθηση από τον Ολιβέρα, από τον Φερέρα. Γιατί έχει γνωρίσει πολλού προπονητέ κάθε χρόνο. Εδώ και 20-25 χρόνια. Στι 10 χρονιέ έχω ζήσει 10 διαφορετικού προπονητέ με ετοιμασία. Γεγονό και αυτό. Άρα για πες. Εντάξει. Κανονικός άνθρωπος, νορμάλ, ήπιος, χαμογελαστός. Την προπόνηση την κάνει η βοηθή του, εννοείται. Αυτός παρακολουθεί. Γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος, από ό,τι μου λένε και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, τον ζήσαν τις πρώτες ώρες, ότι είναι κανονικός. Πολύ σημαντικό, παιδιά. Διαχείριση δυναμικού από έναν άνθρωπο που κατανοεί και μπορεί να συζητήσει, είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι. Ούτως ή άλλως στην ομιλία του, ένα πράγμα που είπε στους παίκτες, κοιτάξτε, θα δείτε εγώ είμαι εδώ, η πόρτα μου είναι ανοιχτή για εσάς για ό,τι και αν ζητήσετε. Εντάξει, αν την καζητήσετε, όχι. Σε λογικά πλαίσια, ναι. Ναι, έλα να σας φέρω 700.000 που γίνεται σε άλλες ομάδες. Ναι, εντάξει, δηλαδή. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει τη φιλοσοφία του. Δεν νομίζω ότι σε επίπεδο σκέψης και συμπεριφοράς απέναντι στον γκρουπ έχει διαφορές από τον Λουτσέσκο. Δηλαδή είναι ένας τέτοιος τύπος που θέλει να ελέγξει την ομάδα του, να μιλήσει μαζί με κάποιον παίκτη που έχει ένα θέμα, να το εξηγήσει και να πάει παραπέρα. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, βλέπεις ότι έχει και τα θετικά του για να προπονητή. Δηλαδή βλέπεις ότι η ομάδα του δεν έχει ενοχλήσεις, προπονείται. Βλέπεις, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει μια αυξημένη ένταση για να δείξουν όλοι. Βλέπεις κάποια πράγματα τα οποία θα τα βλέπεις και με τον Λουτσέσκου, αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό. Γιατί ξέρεις, όσο περνάνε τα χρόνια, παραγνωρίζεσαι κιόλας. Αυτό είναι βέβαια το μοναδικό θετικό, γιατί από εκεί πέρα ο άνθρωπος έχει πάρα πολύ δουλειά μπροστά. Αυτό ακριβώς. Εγώ έλεγα χθες ότι είναι πολύ σημαντικό όταν αλλάζει μια κατάσταση σε μια ομάδα προπονητή. Ο νέος προπονητής να εμπνεύσει σεβασμό με το καλημέρα και μετά να χτίσει πάνω σε αυτό και να μην έχουμε φαινόμενα τύπου Στανόγευες που γυρνούσε την πλάτη και τον δούλευε η μισή ομάδα. Ναι. Νομίζω ότι έχει το πακέτο και το άλλο φαινόμενο, άκουγες, να κερδίσει ο ίδιος το γκρουπ. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις για να κερδίσεις το γκρουπ, ακόμη και αν είσαι ένας σοβαρός χαρακτήρας και σωστός, χρειάζεσαι και το κλαμπ. Εδώ λοιπόν και το κλαμπ θα πρέπει να περάσει το μήνυμα, ότι αυτό είναι. Όλοι οι άλλοι μπορούν να φύγουν, αυτός θα είναι εδώ. Ωραία. Άρα λοιπόν είναι μια συνεργασία κλαμπ Φερέιρα για να επιβληθεί στον γκρουπ. Ναι, αλλά πώς σημαντικό είναι. Τώρα, κάτσε Στέργιο. Κάθομαι. Είναι το έργο ποιο είναι λοιπόν. Δεν είναι εχθροί το γκρουπ με τον προπονητή. Αλλά επειδή ξέρουμε την φιλοσοφία των παικτών, θα κάτσει και μια στραβή. Έχουμε να χάσουμε ένα χρόνο. Δεν θα χάσουμε σε κάποια φάση. Δηλαδή σε κάποια φιλικά να μην έχουμε καλή εικόνα, όπως ήρθε σήμερα. Ωραία, μπορεί αύριο να είμαστε κακοί. Ωραία. Άμα ξεκινήσει λίγο ανάποδα το πράγμα και υπάρχει μια μουρμούρα, ξέρεις, οι παίχτες βγάζουν τον κόλλο τους απ' έξω πάντα. Και είναι τέτοια φάρα. Δηλαδή, Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλά, πάντα έτσι γίνεται παντού. Ναι. Απλώς εγώ το λέω. Ναι, αλλά έχουν γνώση φύλακες, δεν είμαστε χαζοί. Έχουμε ζήσει ομάδες και ομάδες. Εντάξει. Από εκεί πέρα εκεί που θέλω να σταθώ, παιδιά, εγώ είμαι σε στόχο. Για πες λίγο, ναι.
Δεν κάνει κανένα λάθος. Τον είδα πάρει το διπλό, δεν είναι, τα κάνει όλα σωστά. Έχω πάθει σοκ. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα ότι περνάει 12 και βάζει γκολ, πότε πού θα δώσει, πώς θα δώσει, πώς θα κινηθεί. Mm-hmm. Ωραία. Όλα. Όλα, όλα, όλα. Είναι απίστευτη μεταγραφή, δηλαδή το χρειαζόμαστε να φάνταστε. Ρε, εσύ, είναι αυτό που λέγατε χθες. Κυρίως όσο δεν έχουμε Βιερίνια. Ναι. Είναι αυτό που λέγατε στο βίντεο της ημέρας, στο... εκεί πέρα, ότι έχει περάσει πολύ στο πλάι από όλους. Ενώ ουσιαστικά είναι πραγματικά η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει φέτος. Όχι στον ΠΑΟΚ, γενικότερα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ναι, δεν ξέρω, είναι ο Βαλμπουενάς από τον 36 του. Δεν το λέει κανένας. Σαν να μην έγινε. Σταύρο, πήρες χαμπάρι το πρωτοσέλιδο. Κοίτα, αυτό. Περίμενε λίγο, Στρίκη. Αυτό που σαν να μην έγινε, οφείλει και στην υπόθεση του Τσέσκου που έσκασε πάνω στην μεταγραφή του Στόχου. Αυτό. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και η άφηξη δηλαδή ακόμα ήταν. Η άλλη μόνο. Ναι, και η άφηξη ήταν δύσκολη. Εντάξει, ήμασταν λίγο μπερδεμένοι εκείνη την ώρα. Έλα να κλείσουμε λίγο με το πρωτοσέλιδο. Πήρες χαμπάρι το πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή. Όχι, τι έγραψε. Εχθές υπήρξε άνθρωπος του Ολυμπιακού που υποστήριξε ότι κυνηγάει τον Φαλκά ο Ολυμπιακός. Κατευθείαν τον διέψευσαν και οι υπόλοιποι ρεπόρτερ και είπα Ολυμπιακός, γιατί είναι μια ιστορία που μπορείς να ξεφτυλιστείς εύκολα. Το κάτω κομμάτι. Και βγαίνει λοιπόν ο πρωταθλητής και γράφει: ναι, τέτοιοι παιχταράδες δεν έρχονται, αλλά μόνο ο Μαρινάκης μπορεί να φέρει Φαλκάο. Με αυτό στο τιμόνι γίνονται τα πάντα. Ναι. Και στο κάτω μέρος γράφει Σταύρο: δεν μας νοιάζει αν τον φέρεις, μας τρελαίνεις που το παλεύεις. Ανοίγει μια νέα πόρτα, Σταύρο, στη δημοσιογραφία. Εγώ δεν το έχω ξαναβιώσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άκου τώρα, το ξαναλέω. Διαψεύδει ο Ολυμπιακός για τον Κολομβιανό. Διαψεύδει. Άρα δεν ασχοληθήκαμε. Διαψεύδει. Ναι, τέτοιοι παιχταράδες δεν έρχονται. Αλλά μόνο ο Μαρινάκης μπορεί Φαλκάο. Με αυτόν στο τιμόνι γίνονται τα πάντα. Δεν μας νοιάζει αν το φέρεις, μα τρελαίνεις που το παλεύεις. Δεν έχεις ειδή, Σταύρο. Μου φτάνει που το σκέφτηκες. Αυτό είναι το μήνυμα. Το επόμενο βήμα είναι αυτό που λέει αγάπη. Μου φτάνει που το σκέφτηκες. Γι' αυτό λοιπόν ας φροντίσει και ο Ιβάν να σκεφτεί κάτι. Εμείς θα είμαστε μαζί του. Εντάξει. Περνάμε και κοινωνικά μηνύματα στο γάμπρο. Να, όχι, sorry, στον κόκκινο πρωταθλητή. Άιντε. Ξεστραβωθείτε λίγο. Ωραία πράγματα. Τέλος πάντων. Όχι, κοιτάξτε, αυτή τη δημοσιογραφία. Εγώ καταλαβαίνω, δηλαδή έγινε meeting για αυτό το πρωτοσέλιδο. Δεν είναι το βγάλε ένα. Μπορεί να πού να το βγάλε μόνο ένα. Ένα μόνο του Τσάβρο δεν μπορεί να το βγάλε αυτό το πράγμα. Το έπος αυτό. Ναι, δεν γίνεται, ναι, όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να είναι πολύ. Απλά αυτό που ξεκίνησε τη φράση. Ωραία, μάλλον να είπανε βγάλετε από μια φράση και όχι να γίνει το μαναφέρι, τη βάζουμε. Κάνε μια μεταγραφή, ρε φίλε, σε ένα αφεντικό αυτό που έβγαλε τη φράση. Δεν μα νοιάζει αν το φέρει, μα τρελαίνει που το παλεύει. Να σου πω κάτι, βρες στοιχεία και θα τον κλείσω. Σταύρο, αυτό μπορεί να σε ακολουθήσει όλη τη σεζόν. Δηλαδή, πώς είχαμε πέρσι το κράτο το θυμό σου και το κάνει το σταυρό σου. Φέτος θα σε ακολουθεί ότι δεν βγήκε αυτό το θέμα που θέλαμε. Δεν πειράζει, φτάνει που το σκέφτηκες, εντάξει. Ναι, καλό. Ναι. Ωραία. Καλά, και μην γίνεται και πολύ θάρρος, γιατί αν αρχίσουμε να περνάει το μήνυμα ότι γράφουμε τις σκεφτόμαστε, που αυτό γίνεται. Ωραία, στον τύπο, όχι σε εμείς το κάνουμε. Ναι, εύκολα, εύκολα. Ωραία, στον τύπο γενικότερα. Ναι. Θα αρχίσω να το κάνουν όλοι. Εντάξει. Ρωτήσαμε μετά, θα ρωτήσουμε για Ριμπερί και. Τι άλλο λέγαμε πριν. Ριμπερί και Ντάνι Άλβες. Ντάνι Άλβες. Και εμάς μας το έστειλαν. Και εμάς μας το έστειλαν, Σταύρο. Και εμάς μας το έστειλαν, Σταύρο. Το λέγαμε πριν. Και Ντάνι Άλβες μας έστειλαν. Και Ριμπερί και Ρόμπεν και ό,τι θες. Το αφήνουμε. Σταύρο, πες μας. Φίλος μου στο αεροδρόμιο, φίλος μου, γενιά μου, 44 χρονών. Που δουλεύει στο αεροδρόμιο, μου λέει χθες. Και εγώ έχω ενημέρωση από μέσα, ξέρω και για Ριμπερί. Εννοείται. Και να παίζει, Σταύρο, στο. Σοκαρίστηκα τόσο που δεν έβρισα. Εγώ νομίζω ότι έπαιξε στο μυαλό σου background πίσω υποσυνείδητα το τραγούδι της Νατάσης Θεοδωρίδου. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Νομίζω. Λίγο πριν κλείσουμε, ένας φίλος Σταύρο μου στέλνει ότι ο Φερέιρα είναι μίξη Σουάρες, συμφωνεί μαζί σου, με Τσίπρα. Για το Θεό. Δεν θα τον αδικήσω. Πω, καλά, εντάξει. Αυτοκλείσου. Δεν θα τον αδικήσω. Όχι, όχι. Δεν θα τον αδικήσω. Ένας άλλος Σταύρο φίλος με ενημέρωσε, άκου να σου πω τώρα, γιατί δεν κλείσαμε Γοδίν και μείναμε αναγκαστικά με το Βαρέλα. Ναι, πρόβλημα. Και ότι ναι, μεν έχω λέει σε εξέλιξη τα project Βιντέρσκι και Ακπομ, αλλά νομίζω ότι η μεταγραφή Φαλκάο θα είναι μια επικοινωνιακή νίκη. Ναι. Συμφωνώ με τον αδερφό. Χιουμοριστικά το γράφει. Άλλοι το γράφουν σοβαρά. Να σου πω και κάτι άλλο. Ναι, να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Μόνο που το σκέφτηκε, φίλε. Να αποθεώνουμε. Σταύρο, πες μας και λίγο τα γύρω-γύρω που είσαι ο κορυφαίος στον πλανήτη να δίνεις το κλίμα έξω από τα γήπεδα. Έχεις πάει σούπερ μάρκετ.
πήγα στο πρεμάκια, παιδιά. Πρωί-πρωί, ναι. Ξέρεις τι, δεν έχουμε προσαρμοστεί ακόμα. Δεν έχουμε πάει στο κέντρο. Σου λείπει ο Στέργιος, ρε Σταύρο, που σε έβαζε σε τάξη. Ναι, τι να σου πω. Την καφετιέρα να πάει να πάρεις από την Ελίζαμπεθ. Πήρες μηχανή καινούργια. Έχει το τέτοιο. Έχει το δωμάτιο. Δεν είμαστε, βλάκα, στο Άμπερθον είμαστε. Όλα κοντά είναι, ρε Σταύρο. Μια ώρα δρόμος είναι. Από το να δώσεις πάλι 300 ευρώ για να πάρεις καφετιέρα για 10 μέρες, μόνο εσύ το έχεις κάνει αυτό στον κόσμο. Πόσα έδωσα, Στέργιο. Δεν θυμάμαι πόσα έδωσες. Και να την αφήσουμε στην Ελίζαμπεθ. Θυμάμαι εγώ που τα έδωσα. Εντάξει. Πάνε στην Ελίζαμπεθ, ζήτα την εσπρεσιέρα. Καλή συνέχεια. Α, το κλείσαμε. Τι έγινε, το κλείσαμε, κλείστηκε μόνος του. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Αυτά λοιπόν και από τον Σταύρο, μας είπε και για τον Σέρτζιο Ολιβέρα. Δεν προλάβαμε να βγάλουμε τον Νίκο, ρε, εσύ. Θα κάνουμε μια επέμβαση στην εκπομπή για πρώτη και τελευταία φορά. Πάρε λίγο τον Νίκο. Να φάμε ένα πεντάλεπτο τον. Έχει συνέντευξη μετά. Μετά, στις 2.30 ώρα. 2.30. Δύο λεπτά λίγο τον Νίκο. Αύριο θα δώσουμε περισσότερο χρόνο, γιατί το θέμα είναι σοβαρό. Εντάξει, ο Γιώργος είναι αδερφός, θα μας δώσει 3 λεπτά παραπάνω. Άλλοι το κάνουν κάθε μέρα. Το σκεφτήκαμε, όμως φτάνει αυτό. Φτάνει που το σκεφτήκαμε, Στέργιο. Η σκέψη μετράει. Δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Ναι. Τον έχουμε. Έλα, πάμε. Νίκο. Καλησπέρα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Άκοψε, ρε φίλε, αυτό που σε βγάζουμε εσείς δύο. Αλλά νομίζω ότι έστω και για λίγα λεπτά, λίγο για τις χθεσινές εξελίξεις. Και αύριο θα έχουμε περισσότερο χρόνο, δεσμεύομαι. Εντάξει, τηλεγραφικά ουσιαστικά είναι τα, ναι, ναι, αυτά που μπορούμε να πούμε. Τίποτα, είναι άκουμψε όλα, sorry, αλλά ναι, ναι, οκ, εντάξει. Η παρέτηση του Μπάνε Πρέλεβιτς, η οποία έγινε δεκτή από τον πρόεδρο του Αλφα Σίγμα Θανάση Καθαρή, αναμενόμενα και τα δύο. Ίσως λίγο το timing να μην ήταν τόσο αναμενόμενο, αλλά ήταν δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα θα γινότανε. Δηλαδή ο Μπάνε Πρέλεβιτς να θέσει επίσημα την παρέτησή του και μετά από όσα προηγήθηκαν τον προηγούμενο καιρό η συγκεκριμένη παρέτηση να γίνει δεκτή από την πλευρά του ΑΣ. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω, το γεγονός ότι αυτή η παρέτηση ήρθε 2-24 ώρα μετά το ναυάγιο της υπόθεσης Καραμάνου, το οποίο είναι κάτι που το έτρεχε κυρίως ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Ναι. Και ελπίζω αυτή η παρέτηση και γενικότερα αυτές οι τελευταίες κινήσεις που δεν έφεραν κάτι διαφορετικό στον ΠΑΟΚ πέρα από την παρέτηση του Πρέλεβιτς να επισπεύσουν τις όποιες εξελίξεις που έχουν να κάνουν και με το μπάσκετ. Η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη εδώ φέρνει μια ελπίδα. Μέχρι χθες αργά το βράδυ δεν έχει κάτι άλλο πέρα από την ελπίδα την οποία αναφέρουμε. Υπάρχει, Νίκο, κάποια ένδειξη ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι από την ομάδα του Πρέλεβιτς? Οι άνθρωποι που ήταν μαζί του χρόνια. Να σου πω κάτι. Αν θυμάμαι καλά, η συγκεκριμένη διοίκηση είχε ισχύ μέχρι τις 7 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω έχεις δίκιο. Νομίζω έχεις δίκιο. Γιατί έτσι είναι αυτό το κλασικό 6 μήνες και δεν συμμαζεύεται. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει ένα νέο ΔΣ γενικότερα. Τώρα αν θα έχει κάποια άτομα που ήταν και στην προηγούμενη διοίκηση, θα το δούμε. Αλλά αυτή η παρέτηση του Πρέλεβιτς ουσιαστικά επισπεύει όλες τις εξελίξεις, ακόμα και αυτές, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ναι. Αλλά αυτό νομίζω είναι δευτερεύον σε σχέση με ό,τι άλλο πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Όχι η παρέτηση του Πρέλεβιτς, ενώ η παρέτηση των άλλων μελών, ας πούμε, του ΔΣΥ. Ας προκύψει κάποια λύση σε αυτό το κομμάτι, το διοικητικό, ας γίνουν οι συναντήσεις που πρέπει να γίνουν και μετά το πώς θα διαμορφωθεί η διοίκηση σε μια άλλη κουβέντα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο. Σε ευχαριστούμε που ήσουν περιεκτικός. Περισσότερα αύριο. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Ελά, Στέργιο, τζάπα, αγχώθηκε, όλα γίνονται. Εσύ αγχώθηκε, αγάπη. Εσύ αγχώθηκε. Με κοιτούσε λες και είπα ότι θα κάτσουμε άλλες δύο ώρες. Άντε, Στέργιο. Λοιπόν, η προετοιμασία του ΠΑΟΚ είναι μία προσφορά της Άρκων Ελλάς, του Ότο Καλογεράς και της Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα ήταν ο Φτίκας, πλακάκια και είδη γηγενής, Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Περάστε μια βόλτα, πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2310-905-503, προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Ναι. Μέχρι η αγάπη να πάρει μπρος. Μαζί μας ήταν και η Στίχημαν και η Αναδομό, φυσικά, έχοντας κλείσει 10 χρόνια λειτουργίας, συνεχίζει να σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και υψηλής ποιότητας, είτε θέλετε να ανακαινήσετε ένα δωμάτιο του σπιτιού, είτε ολόκληρο το σπίτι, είτε εξοχική κατοικία, είτε επαγγελματική στέγη. Και θυμίζω ότι η Πέμπτη είναι το πάρτι στο Alfredo's Gardens, δίπλα στο Regency Casino, με πρωταγωνιστές τους Σταβέντο. Μπορούμε να πάμε την Πέμπτη. Αύριο είναι το φιλικό στις 8. Μπορούμε, ναι. Πέμπτη έχει κενό.
Και μετά επόμενο φιλικό Σάββατο, οπότε μπορούμε, βολεύει, ναι, πάρα πολύ καλά. Έχεις δίκιο. Σκέψου του. Ωραία θα είναι 10 το βράδυ, θα έχει πέσει και ο ήλιος, θα έχει δροσιά. Η over 35, αυτό που σκέφτεται μονίμως τον καιρό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, okay. Δεν μπορώ, αγαπητέ. Αν δεν 6 ώρα το απόγευμα, δεν θα πήγαινα μετά ο ήλιος να δω. Όχι μόνο του Σταβέντο, οποιοδήποτε συγκρότημα. Εντάξει, τέλειο, οκ. Και μαζί μας και τα Naxos. Εσύ που κάνεις επιλογές από εκεί, πες τα. Τα κορυφαία ανδρικά παπούτσια, γυναικεία, παιδικά, αξεσουάρ, Αριστοτέλους, Μιτσιμισκή, το τελευταίο και μεγαλύτερο κατάστημα, πλατεία Αγίας Σοφίας. Και με την Τεράνια Κόσμος υπάρχει μεγάλο κατάστημα. Πάρα πολλά στόκ σε όλη την πόλη με προσφορές που φτάνουν το 70% και μπορείτε να πάρετε και 2 και 3 και 4 ζευγάρια. Και φυσικά το nact.gr, δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα, καταστήματα και στην Αθήνα. Πιο προσιτό για τους Θεσσαλονικείς, το αυτό του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Αν ταξιδεύετε κάπου και κάνετε μια στάση ή προσγειωθείτε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτά από εμάς. Υπερβήκαμε για πρώτη φορά τον χρόνο, δεν θα ξαναγίνει. Μείνετε στο Λίμπερο, ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης, θα σας κάνει παρέα μέχρι τις 3. Καλό μεσημέρι.